Αυτά. Μαγμαγία χρυβεία. Περίμενε. Τι θα παίξουμε. Scars Above. Τι είναι αυτό. Τι είπα αυτό. Έλα ρε. Αϊκά πίσω τώρα είμαστε ζωντανά. Δεν είμαστε, δεν ξέρω. Ζωντανά. Σκέτο, ε. Σκέτο, ναι, γιατί. Καλά, ρε. Μας βλέπετε, ρε. Είμαστε στον αερά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Στο... Α, είναι και ο Φάιωθ εδώ. Τι φοβάται, μην κάτσω και πω κουτσομπολίκια για το παιχνίδι. Ότι είναι μαπά. Αυτό που θα παίξουμε είναι μαπά. Όχι, ωραίο μου φαίνεται είναι. Μαπά. Γεια σας σε όλους. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Όπως βλέπετε σήμερα έχω και καλεσμένο μαζί μου. Τι κάνετε. Τον έπαιρνε ένα τηλέφωνο και του λέω μήπως θέλεις να έρθεις από εδώ να κάτσουμε παρέα, να κάνουμε κανένα live stream. Μου λέει αμέ. Αλλά. Του έχω εδώ ουισκάκι, του έχω bake rolls. Παράπονο κανένα. Οικοδεσπότης. Λοιπόν, σήμερα όπως έχετε καταλάβει θα παίξουμε το Scars Above. Το οποίο... Ενθουσιάστηκα και μόνο... Ενθουσιάστηκα γιατί μοιάζει πολύ με ένα παιχνίδι που είχα παίξει και είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ πέρυσι. Το Returnal. Μοιάζει, δεν είναι ίδιο, δεν είναι roguelite. Μοιάζει ο χειρισμός του, μου κάνει αρκετά. Μου κάνει αρκετά. Οπότε, πώς είναι alien φάση, ξέρεις, που πάνε στον άλλο πλανήτη και τέτοια κατάσταση. Έχει μποσάκια, έχει ωραία πραγματάκια, δεν ξέρω, είναι γραμμικό, ξέρω. Θα δείξει, σε καλησπερίζουνε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια χαρά σε όσους μπαίνουνε. Μπάκι το έλαβε στο GT7. Ναι, το πήρα. Το πήρα, Νίκο. Το πήρα και να το δοκιμάσω πιο πολύ για το VR. Γιατί ετοιμάζουμε βίντεο για το VR. Να σας πούμε τη γνώμη μας. Το VR έχω παθεί σόκο το μεταξύ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη φορά αυτά σε άλλο βίντεο. Παίζεις, συνεχίζεις. Ναι. Ναι. Ποιο παιχνίδι. Το λες, ναι. Ένα τσιγαράκι η Θοδωρή επιβαλλόταν σήμερα. Έπρεπε. Λίγο έτσι γιατί έβαλα ποτό ωραίο σοβαρό. Καταλαβες. Ουιτάβλη. Περιμένουμε να μαζευτεί λίγος κόσμος. Ο Θεοδός δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας. Μόνος μου θα το έκανα αυτό το... Αν δεν ερχόσουν εσύ μόνος μου θα έκανα το live stream. Ήμουν σίγουρος γιατί δεν έβαλες φάτσα μου απ' έξω. Και στεναχωρήθηκα. Ναι ρε φίλε αφού σε πήρε τελευταία στιγμή. Πού να ξέρω κι εγώ. Αφού σου είπα. Άλλο μου είπες, άλλο μέχρι να ανταλλάξουμε τώρα η φάση αυτή ήταν. Δεν σου είπα αυτό. Ότι είναι πόη εγγύηση. Γεια χαρά σε όλους. Όσους μπαίνουν αυτή τη στιγμή, respect για την ουισκάρα, γουστάρουνε. Ναι, τι να πιεις ρε, η κονιάκ ή ουίσκι θα πιεις. Και κάνει και κρύο έξω φίλε. Κάνει κρύο έξω σήμερα. Πήγα, άλλαξα μπουκάλα, την πήρα στο Σβέργο και πήγα στο Χούμιτς. Ναι. Και την πήρα πάλι στο Σβέργο και φύγα την άλλη. Και εσύ ήταν βαριά. Καλά, εντάξει, και εσύ να είμαστε. Δεν έχει αυτές τις πλαστικές δεν παίρνεις. Όχι, εσύ δεν έχεις τέτοιες. Είναι κάτι πλαστικές τώρα, κάτι καινούργιες. Όχι, δεν έχει τέτοιες. Ξέρω. Μετά τέτοια εβδομάδα στη δουλειά, Μάκη τρίφιλο επιβάλλεται. Είχε δουλειά, Θεοδωρή. Είχε πολλή δουλειά. Είχε πολύ κουβάλιμα αυτή τη εβδομάδα. Είχε γαμίσει και επιστροφή στη φύση. Τι λέει, ο κύριος Μπάμπης μας χρωστάει, λέει ένα playthrough στο ανισταμένο κάστρο του Symphony of the Night. Λοιπόν, Μπάμπη. Έλα, Μάκη. Πρέπει να κάνουμε ένα γρήγορο, ωραίο, σένιο πάλι playthrough στο Castlevania Symphony of the Night. Αλλά ποια είναι η φάση τώρα, όχι να το συνεχίσουμε γιατί δεν έχω αυτό το save τώρα να το συνεχίσουμε από εκεί που το έχεις αφήσει. Το έχεις παρατήσει στο ανάποδο κάστρο, με το που μπήκε στο ανάποδο κάστρο τέλος. Ναι, ωραία. Κάτι δεν θυμάμαι εγώ. Θα παίξω εγώ το κανονικό και μετά θα το πάρεις στα χέρια σου εσύ να παίξεις το ανάποδο. Αλλά θέλω να το πας βολίδα. Άμα έχουμε όλα τα πράγματα. Όλα τα bosses θα παίξουμε. Να έχουμε αυτά που πρέπει για να πας στο ανάποδο. Να τα μαζέψω όλα. Θα τα μαζέψω εγώ όλα. Θα σου δείξω και πώς βγάζεις τον Γκάλαμοθ με την ασπίδα και το ρομπ. Το έκανα. Το έκανες, ε. Πότε πρόλαβες και το έκανες, ρε μαλάκα. Πήγες ξαναπαίξεις το παιχνίδι. Ναι. Να δω αν γίνεται. Εν τω μεταξύ, το είπα, εγώ το είχα κάνει πέρυσι όταν στο είπα αυτό. Το είχα κάνει πέρυσι εγώ γιατί προσπαθούσα να το κάνω πλατίνα. Στο PSV, στο PSP το έκανα. Το μικρό. Να κατέβει η εκπομπή να μπει η φάτσα του Μπάμπη λέει στο εξώφυλλο. Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν χρειάζεται να κατέβει όλη η εκπομπή. Μπορούμε να ανταλλάξουμε. Παρεμπιπτόντως ωραία αυτά εδώ. Ναι ρε, είναι τέτοιο, barbecue.
Μόνο Ρούμι λέει ο Τζον Κάρα. Ρούμι το καλοκαίρι, Τζον. Δεν μας τα λες καλά. Πώς το έχεις βάλει εδώ πέρα, το καλοκαίρι. Είναι σημαντικά, στους 22 το έχω βάλει. Τι λες ρε μαλάκα στους 22. Σε πόσο να το βάλω. Στους 20-19, τόσο πολύ κρυώνεις. Θα το βάζω γιατί θα το κλείσουμε 12 η ώρα μπάμ ρε. Σιγά τώρα. Μου επιτρέπεις όμως. Με αναγκάζεις. Γεια σου human nature. Τι, γδίνεσαι, στριπτής. Live stream. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό είναι φυσικό. Θα έχουμε κάνα βίντεο λέει με εμπειρίες Μπάμπη από Souls. Δεν ξέρω. Από Souls σίγουρα, από Souls δεν ξέρω αν θα έχουμε γιατί θέλει πολύ προπόνηση αυτό. Κάτι θα μπορούσαμε να κάνουμε πάντως ένα βίντεο έτσι για να σου ρωτάω πράγματα διάφορα και να μου απαντάς. Συνέντευξη. Η πρώτη μου φορά στα Souls. Η πρώτη μου φορά. Κοιτάσαι που δεν λέω. Γεια σου ρε Γιωργάρα, γεια σου. Δεν πιστεύω να κρεπάρει το μικρόφωνο, το βλέπω κοκκινίζει εδώ πέρα. Μαγκής αστέρας. Θέλουμε Μπάμπη να παιδεύεται. Λοιπόν, πρέπει να του βάλουμε τον Μπάμπη ένα Σέκυρο να παίξει τώρα. Όχι. Νομίζω είναι αρκετά έτοιμος με το Σέκυρο. Δεν τα θες τα πράγματα σου, θες τους. Δεν τα ακουμπάω. Υπάρχει κίνδυνος. Το έχετε κάνει πλατίνα, λέει Dead Cells Return to Castlevania. Κοίτα, το Dead Cells Return to Castlevania, μια και το γράφει τώρα ο Christian L. Και μου το ζήταγε και εσύ. Ναι, το... κάτι κατάλαβα με τι μου είπε. Εγώ το έκανα. Σου εξήγησα, δεν είναι. Είναι εκνευριστικό όλο αυτό. Είναι άλλη κατάσταση. Ναι, τον στείνει το χαρακτήρα, αλλά όταν φτάνει μέχρι ένα ορισμένο όριο, ξέρει ότι όλα αυτά που έχει πάρει. Δηλαδή έχει βρει σπαθί που σε βολεύει, αδερφέ. Αν το χάσω. Το χάνει. Το χάσω. Τα χάνει όλα, ξαναπά από την αρχή και συνεχίζει πάλι την ίδια πορεία. Θα χάσω και την τηλεόραση μετά. Οπότε, και έχει τώρα ένα mod, ας πούμε, μετατρέπει όλο αυτό το σκηνικό σε Castlevania σκηνικό. Τώρα δεν το έχω δει κι εγώ. Ναι, αλλά επειδή έχω παίξει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι σου λέω. Ωραία. Τώρα ξανά βλέπα το stream, λέει, με το πρώτο playthrough του Μπάμπη. Χάλια, τελείως. Δεν το βαριέμαι, λέει, αυτό το stream. Τόσο πολύ. Καλά, το πάει και τάπα, έτσι. Δεν χαμπαριάζει. Αν μην είχες δώσει όμως ένα χειριστήριο, φίλε, πω, δεν άκουγε καθόλου. Ναι. Καλά, δεν μπορούσε να το. Του έδωσα το. Τότε το έπαιζε μέσω. Μέσω του Xbox το έπαιζε, γι' αυτό. Και δεν έχει συνηθίσει. Κάνανε μαγείε και μηχάνε. Ναι, δεν έχει συνηθίσει τη διάταξη. Δεν έχει συνηθίσει τη διάταξη. Τώρα την έχω συνηθίσει, άσε. Σπύρο, το Lies of P το βλέπω όπως το βλέπουμε όλοι μας. Από τρέιλερ τώρα φαίνεται ότι θα είναι υπέροχο. Βέβαια, όπως είπα και σε ένα βίντεο της προάλλες που ήταν μαζί και ο Φάιωθ, μάλλον γιατί όλοι έχουμε σηκώσει λάβαρα ότι θα είναι παιχνιδάρα και φοβάμαι μην απογοητευτούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Ας έχουμε χαμηλά τον πύχη, τουλάχιστον να ευχαριστηθούμε αυτό που μπορεί να μας δώσει σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Γιατί όταν πας με προοπτική ότι ψάχνεις να βρεις ένα στα επίπεδα του Bloodborne από μια εταιρεία που δεν έχει ξαναφτιάξει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ρε φίλε, που θα βρούμε πολλά λάθη και θα... Ενώ αν έχεις μικρό καλαθάκι και είσαι κύριος σε αυτά που περιμένεις, ναι. Θα πας να παίξεις το παιχνίδι και θα πεις «Α, είναι ακόμα καλύτερο από αυτά που περίμενα». Εγώ δεν περιμένω πολλά, να σου πω την αλήθεια. Δεν περιμένω δηλαδή ότι θα είναι triple A παραγωγή, δεν το περιμένω με τίποτα, δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά. Μακάρι. Όπως και όταν είχα βάλει το The Search που θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα triple A Souls-like παιχνίδια. Είχα πάρα πολύ μικρό καλάθι και πήγε ακόμα καλύτερα δηλαδή από ό,τι περίμενα εγώ και από ό,τι φανταζόμουν. Γιατί το The Search ας πούμε είναι... Όποιος το έχει παίξει, δεν ξέρω τι περιμένει ή τι μπορεί να έχει ακούσει δεξιά και αριστερά. Και φίλε, πάνε να το παίξουν και λένε τι μαλακία είναι αυτό. Ας πούμε, δεν τους κάνει. Ναι, όντως δεν είναι. Έχει όμως πολύ καλή απόκριση, έχει πολύ καλό level design. Αλλά έχει τα προβλήματά του και αυτό. Ναι. Καταλαβες. Γεια σου, ρε Μίλτο. Καλησπέρα. Σήμερα λέει τερμάτισε Castlevania, λέει Bloodlines Emulator στο PSV, το έχετε παίξει. Bloodlines, δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό τώρα. Ποιο είναι αυτό το Bloodlines. Με την τύπησα, Στο PlayStation 1. Ναι, ναι, ναι. Στο PlayStation 1 που είναι με πίστες. Αυτό πρέπει να είναι. Νομίζω. Δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Θυμάσαι που είχα παίξει το Castlevania Symphony of the Night, το οποίο ήταν το πρώτο μου Castlevania. Και πάμε στο Video Club και βρίσκει εσύ στο PlayStation 1 να νοικιάσει το Bloodlines. Και λε, πω, πω, φίλε Castlevania, εδώ είμαστε. Δεν ξέραμε πολλά τότε. Το παίζω εγώ πρώτος, φυσικά, γιατί δεν σ' άφηνα να πάω. Πρώτα έπρεπε να τα τσεκάρω εγώ τα παιχνίδια. Πρώτος. Επιτέτα. Δεν είναι δικιά μου κονσόλα. Από επιτροπή πρώτος. Και μόλις το βλέπω, σου λέω αυτή η μαλακία δεν παίζεται. Μου λες γιατί. Το θυμάσαι που σου λέω, δεν έχει ρε εδώ level up και τέτοια χάρτες και αυτό είναι με πίστες, λέω. Τι είναι αυτή η μαλακία. Ναι, απογοήτευσα. Ναι, αλλά εσύ το ξεκόλιασες αυτό από ό,τι θυμάμαι. Ναι, το
Το ξεπάτωσε. Να δω τι γίνεται. Μα και θα γουστάρεις, λέει, με Viking Battles for Asgard, λέει, 360 PS3, καλό για την εποχή του. Το έχω, φίλε, Κριστιανέλη. Το έχω και δεν το έχω βάλει ποτέ, η αλήθεια είναι. Ρε παιδιά, το Uncharted 4, γιατί έχει φτάσει, λέει, κοντά στα 50 ευρώ, λέει, στο Scrooge, τι έγινε. Νίκο, δεν έχω ιδέα. I have no idea. Δεν έχω ιδέα, Νίκο, γιατί έχει πάει τόσο ακριβά. Μήπως επειδή βγήκε και remaster, μήπως παίρνει κάποιο upgrade και το κάνουν στα 60 fps και να παίζει και 4K, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γεια σου, Ηλιά μου, καλησπέρα. Κουρασμένο, λέει, ότι μου βλέπω τον Μπάμπη, λέει ο Θοδωρής. Όλη τη βδομάδα έχει. Ναι, σου έχει βγει ο κολλός. Γιατί πάω και στο σπίτι να το φτιάξω και αυτό. Σωκράτης Τσιαντούλας, καλησπέρα και σε σένα, ρε αγόρι. Λοιπόν, βάλει το, λέει, αξίζει για το τέτοιο. Πρέπει να είμαστε αρκετοί μέσα, να ξεκινήσω λίγο να το δούμε το παιχνίδι. Τι γίνεται, τι παίζει. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ, εδώ, καλά είναι. Καλά είναι, πιστεύω. Περίμενα να βάλει και το. Ωραίος δείχνει. Λοιπόν, αποφάσισα λοιπόν να το παίξω εδώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Με το βάζω εδώ τώρα, δεν χρειάζεται να βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Ναι, αηδία κατάτησα. Μπορείς να βλέπεις από εδώ, μπορείς να βλέπεις από εδώ. Κατάλαβα, όπως ότι αστυνομικό σταθμός είναι. Εδώ πέρα, πώς το έχεις κάνει. Το έκανα έτσι γιατί καμιά φορά γυρνάω από εκεί και φαίνεται περίεργο το προφίλ. Θα μας πάρεις μία, αφού έχεις την άλλη. Ναι. Σαν έβραζε. Ο Μιλτιάδης εξηγήθηκε 5 ευρώ τσόνταρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Παρασκευή να έχουμε, λέει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ψήνω το παρολί, αλλά δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, λες τώρα, Σοκράτη. Θα το δούμε σήμερα μαζί και εγώ δεν το έχω δει, δεν το έχω ανοίξει. Να σου πω, πήγα να το ξεκινήσω πριν, αλλά με πέταξε έξω. Ο Τεό δεν μπορούσε να είναι σήμερα. Γι' αυτό και ήταν να ξεκινήσω μόνος μου και τελικά ήρθε ο Μπάμπης. Νομίζετε ότι έτσι θα σ' άφηνα. Να βλέπεις, είναι σε άλλο πλανήτη, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Πιο καλή είναι αυτή εδώ, ρε φίλε. Ωραίο. Α, κάτσε, να το βάλουμε από την αρχή γιατί πήγα να το ξεκινήσω μία πριν. Τι έγινε, λέω και εγώ, τίποτα, έτσι μπήκε στα κουπά. Ναι, κάτσε να το βάλουμε να παίξει και λίγο η... Να δούμε τι είπε με Μελιγενέστε. Ναι. Confirm. Specialist, το βάλουμε στο μισέο. Να έχουμε και λίγο challenge. Αλλά. Ο Στάμος καλά είναι, λέει, από υγεία. Ναι, ναι, καλά, ναι, είναι, μια χαρά, μια χαρά. Εγώ τον είδα τώρα πρόσφατα, ωραίος είναι. Μια χαρά, όλα καλά. Κάτι ψήνεται, κάτι ψήνεται, να ξέρετε με το σταμάτη. Σε κάτι βιντεάκια θυμίσαι λίγο Remnant, λέει ο Δημήτρης. Μα μου θύμισε. Ο ήχος του παιχνιδιού καλά είναι, πείτε μου λίγο. Γεια σου, Νεοπτολεμούς. Βλέπεις. Έχεις χιλικάρες μέσα σου. Βλέπεις. Τώρα πήγαν εκεί πέρα, ας πούμε, να δουν τι παίζει με αυτό. Τι πιο σύγχυθες. He's in the lab and I'll give you the details. On my way. Ο ήρωας, η μαντάμ. Οκ. Καλά, δεν ήταν και πολύ απόσταση που είχε τελικά. Τελικά ναι. Οκ. Κάνουμε τώρα εδώ. It was lucky that Robinson interrupted us. I was on the verge of victory. Παιχνίδι είναι. Μα όχι έτσι, το ναι, παιχνίδι ξέρω εγώ τι μαλακή. Λίγα πράγματα μέχρι τώρα σε μαθαίνει. Τώρα δηλαδή στο διαστημικό σταθμό πάνω, τι είναι εκεί μέσα ακριβώς. Γεια σου, Acid Bubble. Καλησπέρα και σε σένα. Commander Voltar. Rotate, ok. Κόμιξ, ξέρω εγώ. Εδώ έχει μια φωτογραφία με το πλήρωμα.
Άμα γυρίσει ο Στάμος λέει θα πέσει το ίντερνετ, να ξέρετε. Το ίντερνετ δεν ξέρω, τουλάχιστον το κανάλι εδώ πέρα θα γίνει χαμός, πιστεύω. Θα έρθουν οι γυάλοι. Μέσω του σταμάτη, να ξέρεις. Α, 6 μήνες είναι η εξωγήινη πάνω από τη γη. Άντε. Έτσι λέει. Έχουν περάσει ήδη 6 μήνες, λέει. Άντε, διαβάσει από τότε. Όχι, 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 Κώστα, όχι. Μοιάζει με τον Ιτέν, αλλά παιχτικός. Καμία σχέση, βέβαια, ιδεολογία. Around 500,000 volts. Do we still have those SLD-26 welders in the equipment room? Yeah, I think we have... Έχει και βελάκια να σε πάει όπου πρέπει να σε πάει, σβέλτα. Κλασικά πράγματα. Το motionless του χαρακτήρα, δηλαδή τι εννοείς, Φάνη? Το παιχνίδι το παίζουμε στο PS5. Α, έχει και τέτοια πράγματα, κοίτα. Σαν τα παλιά τα Resident. Το όπλο, προφανώς. Crafting. Okay. 3D printer. Τιμή επίσης είναι και σε τεσάρι. Δεν νομίζω ότι είναι σε τεσάρι. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος, γιατί και εγώ σήμερα το πήρα, το ψώνισα από το Gaming Galaxy. Εδώ μεταξύ μου το φέραν μπαμ μπαμ, γιατί τους λέω θέλω να το κάνω live stream. Και με εξυπηρετήσανε μπαμ μπαμ τα παιδιά στο Gaming Galaxy. Λοιπόν, τι κάνω τώρα εδώ. Βάζω αυτό και αυτό. Okay. Ναι. Ναι, ρε, το Gaming Galaxy. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, υπήρχε περίπτωση να μην κάνω αυτό και να έκανα κάποιο άλλο παιχνίδι, αλλά επειδή ήταν σφαίρα τα παιδιά, με φτιάξανε και το. Και μπόρεσα να το. Θα παίζαμε κάποιο άλλο. Ξέρω εγώ, Silent Hill Down που θα βάζα, μου φαίνεται. Άρα, κάτι μου. Και τότε κάνω. Βγαίνω και πάω προς τα εκεί να πάρω τίποτα άλλο. Όχι. Assemble the high voltage device layer at the lab. Ναι. Πώς το κάνεις αυτό? Τι πρέπει να κάνουμε? Να το ξανασπάσω. Μάλλον. Αυτό το κομπιντεράκι τι είναι? I see Mr. Jefferson is in the lab today. Yeah, I never leave my. Δεν το περίμενα. Μάγκη, άμα αν το θυμηθείς, λέει, τελειώνοντας, θα ήθελα να μας πεις αν για κάποιον που αγαπάει το setting αλλά δυσκολεύτηκε να ασχοληθεί με το return, αλλά ξέρει να ασχοληθεί με αυτό. Ναι, θα σου πω, θα σας πω. Όλα θα σας τα πω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα πρέπει να το πάμε πίσω-πίσω. Α. Να πας λέει για τα μυστήρια. Πρέπει να ταιριάξει τώρα αυτό. Έτσι μου φαίνεται. Ίδιο δεν είναι, ρε. Έτσι μου φαίνεται για μένα. Παίρνει λίγο ακόμα. Να το. Κλασικός γρυφάκος αυτός. Ωραία, τώρα μπορώ να το πάρω, ναι. Now just to calibrate the output voltage. Τι θέλει τώρα να κάνω? Αυτό, ε. Α, όλα τέτοια παζλάκια έχει. Μαλάκα, είναι πολύ παλιά παζλ αυτά. Όταν θα παίζουμε PlayStation 1 εποχές, ξέρω εγώ τέτοια παζλ. It's a vectorized energy rail accelerator discharging electrical. Vera. Κρίστιαν, δεν έχουμε πια βίντεο κλαμπ κοντά μας. Πλέον κλείσαν όλα. Καλό, το κοντά κανένα δεν υπάρχει. Τώρα, εκεί άμα πάω, γιατί το βγάζει αυτό εσύ? Μαρακίες, ε. Απλά πρέπει να είναι πάγκος που βγαίνει στο όπλο αυτό, πρέπει να το εξελίσσει και τέτοια φάση.
Γεια σου, Ντέπη. Την άλλη Παρασκευή θα έχει Resident 4. Ναι, ρε Κώστα, τι θα έχει την άλλη Παρασκευή. Είναι δυνατόν να βγαίνει το ίδιο παιχνίδι και εμείς θα παίζουμε άλλα ντάλλον. Mike, I'm in front of the reactor. What's the best way to power it with extra energy? You see the three positronic nodes surrounding the core? A jolt to each one would be sufficient. Εδώ. Μία. Ένα. Yes, keep it up. Δεν έχεις άλλο. Reload. Τι θα κάνεις τώρα με αυτό δηλαδή? Θα το βάλω μπρος στον αντιδραστήρα, ξέρω εγώ τι διάολο. Τερμάτισε η Indiana Jones, λέει The Emperor Torps 606, λέει. Ωραίο παιχνιδάκι. Παλιό παιχνιδάκι δεν είναι αυτό, νομίζω ναι. Πάρε και μία στο κέντρο. Εντάξει, τον έκανες μούτρο είσαι, να πούμε. Το σένιαρες. Μάκη, we long. Όχι, δεν έχω προλάβει, Δημήτρη, κοντεύω, στο τέλος είμαι. Είμαι 7ο chapter. Ξεκλείδωσα χθες το 7ο chapter, αλλά το κλείσα, δεν μπορούσα να πάω άλλο. Εγώ μου άρεσε το ρητή να λέει δυστυχώς δεν μπορώ να περάσω το πρώτο boss. Θέλει κλάσμα δευτερόλεπτα κινήσει. Δεν θέλει Gold Thunder. Δες απλά το live stream που είχα κάνει πέρυσι, πρόπερσι. Και θα δεις ότι είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα από όσο νομίζεις. Εγώ σκέψω ότι έφαγα damage του κερατά τότε. Και το έβγαλα τον boss παρόλα αυτά. Γιατί είχα πολλά βοηθήματα μαζί μου. Διάλεξα. Είναι τι θα διαλέξεις. Mayhem. Να το σωστά όμως, ρε. Μπάμπη αύριο πέρα για την παρεντίνα, λέει. Χαρ, θα πάρει. Μαλάκα, σε περιμένω, μαλάκα. Ακόμα σε περιμένω, ε. Στο λέω. Ξεφτάει λάντρα. Τι κάνουμε εδώ τώρα. Ξέρω, μαγνητική, μπες μέσα. Πρέπει να πάω εκεί τώρα, αντί και καλά, σε αυτό που μου δείχνει. Έτσι, φαίνεται. Και είναι εδώ. Το βάλω μέσα. Για βάλω το. Α, δεν το χρειάζομαι λόγω του ότι τελείωσε η αποστολή. Ναι. Θα έρθω την Κυριακή. Την Κυριακή να έρθεις, μαλάκα, την Κυριακή. Να μου έρθεις ένα πρωί εδώ πέρα 11 η ώρα 10 να δούμε τι θα κάνουμε. Την Κυριακή. Στα έχω εξηγήσει, ρε πούστη μου, να πούμε. Τι Κυριακή εννοεί τώρα, το Απρίλιο. Αυτή την Κυριακή που έρχεται. Ready, μου έχεις βγάλει την Παναγία, δεν μπορείς να έρθεις μια Κυριακή να κάτσουμε 2 ώρες να κάνουμε τη δουλειά μας. Έλα, να άλλη, πιούμε ένα καφέ σαν άνθρωποι. Την άλλη στα μάτια που αλλάζει η ώρα, έλα. Παλιό παιχνίδι, λέει, του 2003. Παλιό παιχνίδι, ε. Α, το Indiana Jones, λέει. Ρε φίλε, τι θέλει τώρα εδώ, τι θέλει. Ξέρω εγώ, κάνεις γύρω, πάρε αυτή τη στολή και φύγε. Εκεί μέσα τι είναι, έχει ένα σεντούκι. Joystick πάντα λέει πριν βγω για τέκνο πάρτι, λέει ο Μπέρλινερ. Α, πρέπει να μιλήσω σε αυτό, ναι. Δώσε μια στη κεφάλαια. Commander, για να δούμε τώρα. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί αυτή θα βρεθεί σε άλλη διάσταση και άλλους πλανήτες τώρα. Είναι του Θεού η Κυριακή Σοκράτη και του Joystick. Just a moment, Dr. Ward. Team. Γεια σου, Γιάννη. Καλά εξηγήθηκες και μπήκες. Since the dawn of humankind, our species has gazed toward the skies and wondered whether we were truly alone. Well, 6 months ago, we got our answer. And with it came new questions. What is this object in front of us? Where did it come from? Who sent it? Why? While the governments, leaders, thinkers, and common people discussed the meaning of this event, we were training. We were preparing. The SCAR team. Now, we're dreamers, skeptics, we're explorers and pioneers. With hearts, minds, and resolution. Δεν πάω για τερματισμό τώρα. Σήμερα δεν το ξέρω για το παιχνίδι. Να το ξέρω να το πηγαίναμε για τερματισμό. Resident Evil 4 θα το κάνουμε όμως τάπα θα το πάμε. Γεια σου, Λουμινόθ. Βολίδα. Καλησπέρα, Devil Hunter. Καλώς το να. Scared? Of course I am.
I thought you army pilots were trained not to. Whoa. We're trained to control it. Τι έγινε, ρε. Έχεις κάμερα. Τώρα. How are you holding up, doctor? Εγώ πειρεύμα. 100% sharp, all right. Θα σας πω. Γιατί έγινε αυτό τώρα. Δεν κάτι. Ανησυχητικό. Do you think it's a weapon? Well, a weapon is a very human concept. Perhaps what we perceive as a weapon is just a tool. Wait. The scan. Mm. The Metahedron's energy levels are rising rapidly. Κομπλέ είμαστε. Δεν ξέρω. Oh, no. Ναι. Okay, what happened? Λείπει η αισθησιακή φωνή του Θεοδόσου. Δυστυχώς δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε σήμερα λόγω κάποιων προσωπικών έτσι, καταστάσεων. Δεν μπορούσε. Την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας. Έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Βαριά. Μπορείς να πάρει ο ίδιος. Είναι πολύ καθώς. Φαντάζομαι να το κοιτάσουμε. Dr. Ward. Kate. Ακούστηκα. Πολύ το θυμίζει το τέτοιο, το θυμίζει πάρα πολύ. Για να δούμε τι θα τώρα γίνει. Τώρα τι άλλαξανε περιβάλλον. Τι έγινε. Ρε Σιμάκη λέει από το προφίλ της ομάδας έμαθα ότι πετάνε. Τι λέει, ότι πέθανε. Ναι ρε φίλε, τώρα το είδα και εγώ πριν λίγο. Τι είναι αυτός. Το John Wick το έχεις δει. Ναι. Το θυμάσαι που έμπαινε στο ξενοδοχείο και ήταν ένας καράφλας ψηλός μαύρος στη ρεσεψιόν. Ναι. Με τα γυαλιά. Mm. Πέθανε λέει αυτός. Άντε ρε. Ναι. Είχε παίξει και στο Resident το καινούριο που βγάλανε τη σειρά. Ναι, το έκανε το Wesker. Τι λέει. Ότι δεν είναι 6 λέει για ποτό. Σου είπε ψέματα λέει. Όχι ρε Σοκράτη, ξέρω, έχουμε μιλήσει. Τι. Είχε κάποιους σοβαρούς λόγους και δεν μπορούσε να είναι. Και γενικότερα δεν μπορούσαμε να κάνουμε και βίντεο αυτή τη βδομάδα. Τέλος πάντων, έκανε ένα μόνος μου εγώ. Είχε αγώνα σήμερα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να το έχουμε την Κυριακή. Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο Σωτήρης. Επειδή θέλω να το παίξω, δεν θα σας δω. Δεν πειράζει, Σωτήρη. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω. Commander Robinson. Tam. Mike. Anyone? Where are you? Βλέπεις. Όπου να είναι, είναι. Ναι, μάλλον αυτά είναι αστρικές πύλες τα τρίγωνα για να βρέθηκε εκεί. Δηλαδή έχει ένα στη γη, ένα εκεί. Πώς βρέθηκε εκεί. Ναι. Αλλά γιατί βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση είναι το θέμα. Χωρίς το διαστημόπλο και τα λοιπά. Το θα μου πεις γιατί πήγα προς τα εκεί. Έτσι. Όπου σου λένε να πας αντίθετα πηγαίνεις. Ναι, πιάνει. Μερικές φορές. Γιατί δεν πας τώρα. Στο Sonic, όταν ξεκίνησε η πίστα και πήγαινε προς τα πίσω, δεν είχε ζωή. Αλλά. Ωραίο χειρισμό έχει, ανάλαφρο. Βλέπουμε πώς κινείται, ρε παιδί μου, χαρακτήρας. Όχι θρίλερ, ρε Σταμό. Sci-fi, είναι έτσι μυστηρίου. Climb. Οκ, πρέπει να πατήσεις. Δεν μ' αρέσει αυτό, θα πρέπει να πηδάει. Δεν πηδάει όμως. Θα δούμε στην πορεία γιατί δεν πηδάει. Μπορεί να σου το δώσει αργότερα. Κάνει τέτοιο. Έχει dodge. Ναι. Τι είναι, έχει και ούρμενες. Κοίτα εδώ, ναι, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δεν ξέρω κι εγώ. How is this possible? Hold to view. What planet is this? Did the Metahedron bring us here? Εντυπωσιακό. Εκεί είναι η πύλη που πρέπει να πας, ε. Τώρα να φτάσω εκεί πέρα με τα πόδια. Έχει ωραία μουσικούλα πάντως που ταιριάζει. Θα δείξει, θέλω βροχή να δω. Τι είναι εκεί, για πηγαίνε. Εκεί θα πάω τώρα, πρέπει να είναι το όπλο. Του το είπε ένας εξωγήινος στον ημιτό. Πάτω να έχει δυνατό λέει ο άλλος. Εντάξει, μην περιμένετε τώρα τρομερά πράγματα εδώ πέρα, αν δείτε, η παραγωγή είναι indie, έτσι. Hollow Knight, έχεις βγάλει Pantheon of Hollowness. Όχι, δεν το έχω βγάλει, το μεγάλο μεγάλο. VR παίζουμε, ναι ρε. Nick. Για πάντα. Πώς δεν παίζουμε. Τι είναι αυτό. Θα έρθει βίντεο που να είναι με τις απόψεις μας. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, εννοείται. Σκέφτομαι, βλέπει.
Ναι, τώρα θα έχει εδώ πέρα διάφορα. Τι κάνω τώρα εδώ. Τάλεκ Μιτσάλεν review. Πού πάω τώρα εδώ. Σάουρον. Πάντως για να ξέρετε, το αρνητικό του VR, του PSVR 2, το μόνο αρνητικό που έχω εντοπίσει εγώ είναι ότι δεν έχει ακόμα πολύ περιεχόμενο. Αυτό, δηλαδή έχει πολύ λίγα πράγματα να παίξεις ρε παιδί μου αρχικά, δηλαδή μέχρι έως τώρα, έτσι. Τώρα βγήκαν και κάνα δύο παιχνίδια ακόμα. Που πρέπει να έρθει ο... Να... Στάμω όταν θα κάνετε βίντεο με τον Μάκη, λέει ο... Α, μπήκε ο Θεοδόσης. Πολύ τέτοιο δίνει, ε. Ραντεβού είχε ο Θεοδόσης τελικά. Αυτό δεν είναι. Για να κάνουμε activate. Ναι, και τι συνέβη τώρα. Τον έκανε activate και τι. Δεν ξέρω, πατάω, μπαίνει μέσα και... Σπίτι με παρέα, ε, οκ. Έχεις και ενέργεια από κάτω. Να, εδώ. Έχει πράγματα εκεί. Πάρα την πλήρη. Maybe there's something in this cave that will help me cut through those vines. Έχει πάει και άλλος κόσμος εκεί, ε. A Scarfield backpack. Empty, but still. Ματσέτα. Μελλοντική. Με λέιζερ. Αλφαδιά. Ωραία, και πώς τη χρησιμοποιείς αυτή. Οπότε είναι το μενού. Α, για να κόψεις τα τέτοια πρέπει. Για να περάσεις την πόρτα από εκεί. Ωραία, αδερφέ, αλλά εγώ πώς το χρησιμοποιώ. Ω, λίγο ξύλινο ήταν αυτό, ε. Δεν είχε ξανά κάτω. Τι το χαρτογραφεί. Το πρώτο μου. Similar to arachnida. Fast movement, small frame. Seems to move in groups. Δεν μ' αρέσει. Με το ματσετάκι εδώ πρέπει να πάρω όπλο για να δω τι γίνεται. Δεν νομίζω να τη βγάλεις μόνο με αυτό. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Αλλά θα μου δώσει όπλο γρήγορα, δεν μπορεί. Δεν θα καβουρώ μυαλά. Πώς είναι έτσι. Συνέχεια. Κάθε φορά δηλαδή που ξεκανάρω θα παίρνει τροπέο. Είσαι καταδικασμένος. Για να δω τι έχει εδώ μέσα. Πες μου τι έχει όπλο. Ξέρεις γιατί δεν μ' αρέσει, γιατί δεν κλικάρει. Δεν κλικάρει πάνω στον εχθρό. Να μπορείς, γιατί μπορεί να φεύγει το χτύπημα όπου να είναι ρε παιδί μου. Περιμένετε λίγο παιδιά να το δούμε, ναι. Και εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Και καλά έχεις κάνει. Πρέπει να δω λίγα πραγματάκια ακόμα. Να δω τι έχει τώρα. Πόρτα που ανοίγει με γρίφο. Δεν ανοίγει. Πρέπει να τα πυροβολήσω αυτά. Ένα, όπως πυροβόλησα τη... Κατάλαβα, ναι, για να ανοίξει. Το τέτοιο. Και σου δείχνει και με μαθηματική ακρίβεια, θα βγάζει με εξισώσεις. Αρχικά να σας πω ότι με εκνευρίζει το ότι δεν πηδάει, ας πούμε, ρε παιδί μου. Δεν έχει jump. Δεν ξέρω γιατί το χρειάζομαι, αλλά το χρειάζομαι το jump. Να, εδώ είναι το όπλο. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Τι, γιατί. Γιατί καμιά φορά ξεκινάει ένα παιχνίδι και λέω, πω, πω τι έχουν κάνει εδώ πέρα τώρα και στο τέλος πάθαινε σοκ. Ενθουσιάζεσαι. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ, θα δείξω. Και το Castlevania, το Symphony of the Night, ας πούμε, δεν μου άρεσε αρκετά. Να, κοίτα τώρα, σου είχε βελάκι, δεν μπορώ να μην κάνει τη δουλειά τώρα από αυτά, έτσι. Α, εδώ είναι κόκκινο γιατί μπορώ να πυροβολήσω αυτά, ε. Ναι. Σκέτο, δουλεύει ματσέτα. Εντάξει, θα έχεις κόψει. Αυτά μπορώ να τα πυροβολήσω και να γίνω.
Τι έγινε? Σε πιο μεγάλο, ε. Ναι, σόβλαντα υπόστηκε. What? Μα λέγανε, ναι, με ξεκόλιασε. Περίμενε. Τι είναι αυτό? Μην το ρί. Για σου ξύσει την πλέτα. Αυτό τι είναι, δηλαδή? Άντε. Γαλβανικό... κάτι. Ναι, πώς ακριβώς τώρα? Με το τριγωνό. Το ξύσει. Ναι. Έχω και άλλα. Πόσα έχω? Δεν γράφει. Δεν έχω άλλα. Ένα. Πόρτα άνοιξε. Το θέμα είναι να πηδάει αυτή. Λαμπόρδα. Αυτή δεν πηδάει. Δεν έχει λαμπόρδα. Ναι. Εγώ σου λέει άμα γίνει μαλαγία τέτοια. Όπα. Τέτοια. Είναι πολύ ευαίσθητο. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Αυτό θέλει ποντίκι, φίλε. Μπαίνεις μέσα, μπαίνεις. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Το ξύσιτι. Ευαρσίτι. Ρε την καριόλα. Large joint-legged organism. The chemicals in its abdomen can create an explosion when heated to a certain temperature. Πρέπει να φύγεις από εκεί, γιατί βλέπω... Ναι. Όσο πάει και ανεβαίνει το πράγμα. Μου έκανε λίγο ζημιά. Τι ζημιά, σε ξεκόλιασε. Πρέπει να πάρεις ιατρικό. Εκεί πρέπει να γίνει ιατρικό, κάτω εκεί. Και πρέπει να πεθάνεις, δηλαδή, μέχρι να το πάρεις. Δεν κάνει zoom. Τι έγινε? Πόπο, ξαϊλώθηκες. Στόπα. Γιατί κλείνει ρε μαλάκα αυτό? Μην του γάμισω. Τι έγινε σήμερα? Μπήκε στα μάτια και έγινε ζημιά. Το μαλάκα τον καντέμι να πούμε. Ρε πούς, τη φύγει από το πλάνο. Όφτα έχουμε, φίλε, όλα. Τι στο διάλο θέλει? Τι δεν έχει? Δεν έχει χώρο, φύγει. Τι χώρο, τι δουλειά έχει χώρο, αυτό δεν τραβάω. Τι παίρνεις και πόντους? Ναι. Σου λέει τι κόβεις, ρε φίλε. Πυρομαχικά δεν βλέπω πολλά και αρχίζω και ανησυχώ. Αλλαγή συστήματος και ξαφνικές επιθέσεις, ε. Κάτι πίσω στο πρόλαβα, κάτι πίσω. Πού, ρε? Εδώ, πλάγια. Αυτά που πήρες δεν πρόλαβα να δω τι είναι. Τι πήρες ακριβώς? Εδώ ξαναξεκίνησε το παιχνίδι από την αρχή τώρα. Δεν πήρα checkpoint. Αυτό έγινε. Ε. Το τώρα, άμα προχωρήσει μπροστά, ναι, θα βγουν δύο εδώ. Okay. Τοξικότητα. Τι διαφέρει από πάνω, δεν είναι για πάντα. Φίλε, καμπατζώνεσαι, μα λειτουργεί όπως λειτουργούσαν παλιά τα παιχνίδια. Κοίτα εδώ. Έχεις να πάρεις κάτι? Κάτι έχω. Αρχικά. Τι είναι αυτά, δεν έχω καταλάβει και πώς τα παίρνω. Μεταξύ μου το τρώει, βλέπεις? Ναι. Τι παίρνει, γαλβανιζέ παίρνει. Γαλβανιζέ.
Δεν μ' αφήνει να κάνει extract. Γιατί? Είσαι πολλά. Τι κάνει αυτό? Θα πρέπει να είναι το όπλο σου, φίλε. Τα σφαίρες. Ναι. Έτσι αυτή την εντύπωση. Ε, δίκιο δεν έχω. Ναι, και γιατί δεν μ' αφήνει να το πάρω αυτό τώρα? Γιατί έχει πολλά μάλλον. Έχει μπουκώ στο σύστημα. Έχω όσα χρειάζεται. Έτσι φαίνεται. Μαλάκα, τι γίνεται όλη την ώρα με το οξύσιλ, θέλω να μας πας στα αρχίδια. Βάλτε να τα ακούσουμε. Αυτό θέλει ο καλλιτέχνης. Ναι, τι λέει εδώ. Ο πρώτος πίλαρς λέει, use them as a spawn point lane in case you die. Α, έχει δηλαδή μηχανισμό Dark Souls. Έτσι φαίνεται. Okay. Activate. Δηλαδή είναι... Εδώ φτιάχνεις, τι είναι αυτό. Είναι με στοιχεία Souls-like, δηλαδή. Γραμμικό μου φαίνεται, λέει. Το Evil West. Ναι. Αλλά με το Evil West δεν έχει σχέση. Αλλά, οκ. Okay. Κανένα παιχνίδι δεν λείπουν από τα στοιχεία. Ναι, έχει γίνει... Τα καθιερώσαν σχολή, να πούμε τότε. Ναι. Δεν ξέρω αν γεμίζει χίλ, Παναγιώτη. Άμα τα πυροβολήσω αυτά τώρα, τι γίνεται. Και τα χείλη που τα έχεις ρε φίλε και τα παίρνεις. Δεν σου είχε αριθμό. Καθόλου. Πώς είναι αυτά εδώ. Τι γίνεται ρε μαλακά, τι πετάει όλη την ώρα τρόφις. Τόσο άνετο είναι. Όχι. Όχι. Από εδώ. Καμιά μαλακία θα γίνει τώρα με αυτό. Ξεφούσκωσα. Ωραία. Αυτό είναι να ξέρεις όταν γίνεται αυτό, φορτώνει το παιχνίδι. Έχω δει λέει σε review να το αποκαλύψω όλες like. Μάκι μέσα σου πάει, λίγο να το αγοράσω λέει ο Σοκράτης. Καθίστε ρε παιδιά μου για τη συνέχεια. Περιμένετε, μπορεί να είναι καλό ρε, περιμένετε λίγο. Ταπεινώνετε έτσι ρε. Εντάξει. Μαλαγία μου, μπλέξαμε τη κοινότητα. Άιντε με τι... Ωπα. Στο hit, ναι, γάμισε τα ίδια. Το νιώθω από εδώ, δηλαδή. Εντάξει. Τι τραβάς. Θα σου πω, δεν μπορώ ακόμα. Είναι πολύ αρχή, πολύ αρχή. Μετά μπορεί να δώσει πράγματα τα οποία να διευκολύνουν πάρα πολύ το gameplay. Μακάρι ότι βλέπω να το στέλνεις και γρήγορα πίσω, όπως το φέρανε γρήγορα. Pick up. Το πήρα. Τι φτιάχνεις τώρα με αυτό, λογικά κάτι για να βοηθάς στο health σου. Ναι. This equipment, it's from the Hermes, but... Καλά, όλο το διαστημό του πλοίου σκόρπισε. Τι ξέρω, εδώ φτιάχνει το όπλο σου λίγα. Αυτά δεν τα έχει στο διαστημό πλοίου. Ναι. Σκόρπισε, κάτι έγινε. Ο Ρόμπινσον. Το πιο γρήγορο delete στην ιστορία, λέει, θα έκανε, λέει, όταν το δωρείς. Ρωτάτε να σας πω. Πρέπει να τα ακούσω με το ζόρι. Τι ήταν αυτό? Crafting item. Σε χρονοδίνει, λες και πώς είναι το Interstellar. Που είναι ο άλλος χρόνια εκεί και σε βρίσκεις αυτά και λες πώς. Την ώρα που χάθηκε αυτή, μάλλον στο τσακ για να πάει σε αυτόν τον πλανήτη, οι άλλοι είχαν πάει ήδη και ήταν χρόνια εκεί, δεν ξέρω. Παίζει να είναι και η γη αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ τώρα. Μπορεί. Από άποψη σεναριακό. Path, λέω. Γιατί δεν είχαν όμως άλλη διάσταση στο Interstellar. Μου βγάζει άλλο account, λέει, και από κάτω αυτό το όνομα στην περιγραφή. Ποιο όνομα? Ας κάνουμε ένα crafting. Απλά τα λεπτά που περάσανε εκεί πέρα μετά ήταν σαν χρόνια.
Sì. Si chiami da bella trofe. Τι έγινε τώρα, έχει λύσει σαν τρόφι. Σκαλοπιάνει για να τα αγοράσει. Σαν το contact θα είναι. Για να πεις τα καλύτερα. Α, είναι όμως τρόφι. Δευτερεύον όπλο ήταν αυτό τώρα. Τι έχω στο μενού μου για κάτι να δω. Α, έχει και τέτοια skills. Ε, δεν μπορεί να μην είχε. Όπου. Μηδέν πόντους έχω ακόμα. Πόντος. Όταν σου έχει πολλά πράγματα σε κάποια φάση, ξέρεις, πονάει το κεφάλι μου με πιάνει. Τώρα σε πιέσει το κεφάλι σου. Μήπως ο Μπάμπης είναι let me solo here, λέει. Όχι ρε μαλάκα, πώς σου ήρθε αυτό. Τι είναι αυτό. Το όνομα που μου είχες πει ότι σε λένε στο PS. Ναι, αυτό, σωστά στο είχα δώσει τότε. Έλλημα, ας ξαναγράψω εδώ. Κεφαλαίο. Α, μπράβο, το επάγγελμα. Ναι. Το τονίζεις, ρε. Αυτό ακριβώς πατάς στο PSR και με βρίσκεις, ρε. Έχει και τη φάτσα μου, με κάτι ακουστικά είμαι. Έχει και τη φάτσα του, με μεγάλα γράμματα. Με μεγάλα γράμματα. Εντάξει, το ρίξαξα τώρα, έγινε πιο δυνατό το όπλο. Το κατάλαβα. Άρα μπορεί κάτι να σου δώσει κάποιο χέρι να το συνεχίσεις. Κάνε εκεί στο Μάκης Δεστούνης, κάνε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει άλλος, αυτός είναι μόνο. Θα τι είναι, σου δίνουν κάτι και ξεφουσκώνουν. Όχι. Κάνε εκεί πέρα να δούμε πως, γιατί έχω και το όνομα μου το κανονικό. Τι λες? Γιατί ξεφουσκώνουν. Τώρα τι είπε να κάνω, να πατήσω το τι. Ωραία, και πως το κάνω αυτό με τις σφαίρες αυτές, είπε. Αλλάζω όπλο. Ναι. Παζλάκια όλη την ώρα είναι, ρε φίλε. Έλα από εδώ να σου πω. Όχι, θα ανοίξει την πόρτα. Ε, έλα από εδώ να σου πω. Έτσι. Απορώ, Θοδωρή, πως δεν έδωσε τρόφι τώρα που άνοιξε την πόρτα. Knowledge. Okay, δεν ανοίγει καθόλου, αυτή είναι χαλασμένη. Έχουμε ατσέτα εδώ για να το κόψουμε αυτό, να δούμε τι μπορεί να έχει εδώ πέρα. Θα βγει κανένας μαλάκας τώρα, δεν βλέπω δουλειά. Τι είναι αυτό? Α, στόμα. Το αποκεφαλίσανε. Έτσι φαίνεται. Η ραχουκαλιά του, ε. Κάτι πιο μεγάλο θα είναι εκεί πέρα, μου φαίνεται. Λες, μποσάκι. Τι το αποκεφάλισε αυτό το παιδί? Κύβος. Κύβος ερήφη. Κάτσε, τώρα θα συναντήσουμε και τον πρώτο μας boss, δεν μπορεί. Πρώτες εντυπώσεις από το παιχνίδι. Δεν μπορώ να σου πω ακόμα, θα σου πω όταν έρθει η ώρα. Σαν ανέβουμε και από πάνω. Τώρα μου δώσετε λίγο χρόνο. Ήταν ελαφρώς λίγο. Θα πρέπει να πάω και κλικά, με πετύχει το δηλητήριο, ε. Πάντως θα έχεις αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή? Με σημάδι και τέτοια. Ναι, καλά τα πάω. Στα περισσότερα, η αλήθεια. Εγώ είναι. Καμία επαφή. Ναι. Καμία. Δεν μπορείς να βρεις το στόχο με τίποτα, δηλαδή. Ναι, κάτι, δεν με βολεύουν τα κάμερες, δεν με βολεύει το ένα, δεν με βολεύει το άλλο. Ωραία, εδώ ψάξαμε τώρα, δεν βρήκαμε κάτι το πολύ σημαντικό. Τώρα, γιατί μας το δείχνει αυτό, δεν ξέρω. Κότσι χοιρινό ήταν λίγο. Ο Σπύρος. Με φαντασίλες baby, ε. Εξωγήινος οργανισμός. Ναι, είναι... Τι είναι, προχωράει μόνο του. Όχι, ρε. Κοίτα ρε μαλάκα, κοίτα εδώ τώρα να δεις. Τι το κάνει. Του γαμίσου τώρα εγώ. Κάντε μην. Περίμενε να αλλάξω λίγο το mode, μήπως θέλει το mode. Άλλαξε το mode, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Τι έχει γίνει τώρα. Σε τεύχη θα μας βλέπουν. Γαμιέται, ρε φίλε. Περίμενε. Γαμιέστε. Μάλλον πήγε και ο Θόδωρας μέσα, τι περιμένεις, καλό. Ποιος Θόδωρας?
Δεν είναι με το Θεόδωρο, λέει ο Θεόδωρος. Περιμένεις καλό να γίνει με το Θεόδωρος. Ταινία θα το βάλω. Ας το εκεί. Για να δούμε τώρα. Κάτι το επιβαρύνει ρε φίλε. Το δίκτυο. Δεν βαστάει. Εδώ πίσω έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή μου θυμίζει αυτά τα παιχνίδια τα Souls Like με τα όπλα που έχουν βγάλει. Όπως είπε ο άλλος το Remnant μου θυμίζει. Κάποιος το είπε πριν λίγο. Τι γίνεται με τα τροφής. Τι φάση. Πάρτε κύριε τροφή. Έχει πλασματάκια ε. Άρπατη. Τι του έκανα φίλε τώρα. Φατάλιτι του έκανε στο... Μαλάκα. Στο στόμα μέσα πέρα να το φάγει καλά. Έπαιξε πολύ δυνατά η φάση εδώ ε. Το κατάπιε αυτό που το ναι. Ανέβηκα επίπεδο γιατί δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Αγάμι σου. Τι θέλει εδώ. Τσάβγες. Έχει πολλά ρε μαλάκα, τι γίνεται τώρα, δεν πλάκα μας κάνουνε. Δεν έχω ενέργεια, Μπομπή. Καθόλου, τίποτα. Καθόλου. Όχι. Ακόμα δεν έχω πει την τελευταία μου λέξη. Θα δείξω. Μαλάκα πηγαίνουν από όλες πάνω. Γιατρικά γιατί δεν σου δίνει, ρε. Δεν ξέρω, αυτό μου τώρα μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι δικαίωμα αυτό, μόνο όπλα. Δεν τα κάνω τα όπλα. Είναι, δεν είναι και έτσι όπως μου πετάγονται αυτά, δεν κόβω και πολύ τώρα. Έχει σπάθει από κοντά ρε Ντέπη, αλλά δεν είναι και πολύ... Δεν ξέρω, δηλαδή... Δεν κόβει πολύ και το σπάθι, μην νομίζεις. Με το σπαθί σου θα το πάρεις. Ναι. Κρίμα. Το σπαθί δεν κόβει το νερό. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Πρέπει να την κόψω πάλι αυτή την πόρτα. Oh, fuck. Και πάλι καλά που σε ξεκινάει, γιατί θα μπορούσα να ξαναπάς πάλι τόπι να κάνεις τη γύρα. Ναι. Τώρα δηλαδή είναι σαν να μην έχω κάνει τίποτα. Έτσι. Όλο από την αρχή αυτό. Mm. Δηλαδή όλα κλειδωμένα. Περίεργο, περίεργη λογική. Είναι roguelike αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω να πάω εκεί πέρα. Τι να πάω να κάνω, μαλακίες έχει. Με σκίσανε, δεν ξέρω να πάω. Τώρα θα βγει εδώ ένας. Άμα με αφήσει θα πάω πιο μακριά. Έλα μου την αποδείξω πιο. Τι είναι. Κοσίμα. Τρόφι, με τι το κάνω αυτό, με το Έλενα. Frostbite. Άρα να το use. Εντάξει, καλά πήγε εδώ. Τώρα θα βγουν 5-6 εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Ναι. Γαμώ το toxicity σου. Αρχηγό, μέχρι τώρα. Ναι, κοίτα όμως, με έχει δηλητηριάσει το αρχίδι. Κάνε πέρα εδώ. Α, για το toxicity ήταν αυτό που είχα.
Οκ. Okay. Τώρα βολεύω. Ξεχόλιασε. Τσίμπα. Τι δίσκο σε διάνυξη τώρα. Έτσι να φορτώσει λίγο. Βγες ρε παλιό που στα μου κρύβεσαι. Άλλος και άλλος ένας είναι εδώ, ε. Ναι, ήταν κάπου εδώ. Ή το θέλεις, το θέλεις. Ωραία, τώρα βγες το άλλο το όπλο, ξυγέμαι εδώ. Πρέπει να το κρατάς κιόλας. Αρχίζω και το συνηθίζω κάπως. Έγινε... Μπάβι τράβα καλώδιο λέει. Για ποιος του κράσαρε λίγο, βάλε κάτι άλλο. Δεν τους αρέσει. Γιατί ρε μαλάκα, εντάξει. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα, περιμένετε λίγο. Σταμάτης είναι μέσα, ο Σταμάτης να μας πει την άποψή του. Σταμάτη, πώς το βλέπεις? Πείσε τους καταναλωτές, έλα, κάνε δουλειά. Εσύ τι γνώμη έχεις, τι άποψη μπορείς να σχηματίσεις με αυτό το παιχνίδι? Είσαι πήρε ο ύπνος. Ωραία, πήραμε health pack. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Α, στα αρχιδιά μου τώρα τι λένε αυτά. Πώς γίνεται και κάνουν περισσότερη ζημιά τώρα? Κάτι, αφού το εξέλιξες το παιχνίδι. Αυτά, το παιχνίδι είναι φανταστικό, λέει ο Σταμός. Είναι φανταστικό. Σαν να το βλέπω είναι. Είναι φανταστικό. Άντε μόνο με το μαλάκα να μας εξενερώσει τον ίδιο και καθόλου. Δηλαδή σταμάτησε σε σουή η φάση, ε. Και το παιχνίδι. Α, κι άλλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φοβερό. Φοβερό. Άντε με. Μόλις του κάνει το ρουβάκι κλάνε στα γέλια. Που είναι το ρουβά. Που του κάνει το ρουβά, ναι, την ώρα με το παγωτό. Αδρέλα. Αδρέλα, εδώ. Όπου κλαίγαμε και όλα απόγευμα. Incredible. What could the purpose of such a colossal structure be? No, I Στάνταρ βλέπει άλλο gameplay. Πώς άλλο κανάλι. Άλλο κανάλι έχει βάλει στο μάτι. Σφαίρες. Σφαίρες, δεν έχει σφαίρες μαλάκα, όντως. Σφαίρες πέφτει, μου χαλάζει πολύ η μπέρα. Τι είναι αυτό το τσαντάκι? Data found. Γιατί κλείδωσε εδώ φίλε? Γιατί είναι έτσι η φάση? Ω, κοίτα πάνω ο πλανήτης. Σάπιο λίγο το σκηνικό, αλλά εντάξει, καλό είναι. Θυμίζει λίγο medieval το δέντρο, ε. Ναι. Μ' αρέσει η μουσικούλα του πάντως, η ambient, αυτή η μουσική που έχει. Κάτσε να το βάλουμε φωτογραφία, τρόφι θα πάρουμε τώρα. Πρέπει να συμπληρώσει για να πάρει τρόφι. Συντεταγμένες βγάζουμε τώρα εδώ, τι κάνουμε ρε πούστη. Στοιχεία. Τα τα φάουν, 4 στα 4. Μάικ, άλλα αυτό, Μάικ, άλλα αυτό. Πήγε ρε μαλάκα, πήγαινε κοιμή σου. Όλες τις ημέρες, δε, καλά δεν ήσουν. Περισπούν VR. Τι σου λέω. Και τώρα θα μάθουμε τι έχει γίνει. Ναι, πώς την πατήσαν αυτοί. Με ζεμπέγικο, την πατήσανε. Πήγε εδώ, πιάστηκε εδώ πέρα γιατί τον έπιασε μέση του. Ήρθε εδώ, μπήκε μέσα στη λίμνη. Και πνιγήκε. Τον φάγαμε, κάτι τον τρώω. Φοβόμουν να μπω εκεί μέσα τώρα εγώ. Για μπες να μπω. Δεν έχω ρε μαλάκα τέτοια. Έχει τέτοια μέσα, θα σου φάνε, μπεις. Αυτό βλέπω κι εγώ. Γιατί άμα μπεις εδώ μέσα πεθάνεις. Για κάνει γύρω. Άρα πρέπει να βρεις άλλο τρόπο. Εδώ, τι είναι αυτά.
Ξέρω εγώ. Ωραία. Ρωτάς πολέμα και πρέπει να το ανακαλύψει μόνο σε αυτό το έπος. Ποιος το λέει αυτό? Σοκράτης. Ναι, Σοκράτη. Αυτό θα κάνω. Log entry. Seems like this part of the structure is the command panel, but... Βάλε κάτι άλλο, βάλε μπρο και βάλε μέσα μοριέντες, λέει. Να δεις αλλαγή κλίματος και παιχνίδι. Και να φωνάζουν όλοι Ουρουάι, Ουρουάι. Την άνοιξαμε την πόρτα, ψηλέ. Ψηλάκο, μπορούμε να πάμε εκεί να κάτσουμε τώρα. Ή να μην πάω. Άμα δεν κάτσω εκεί, δηλαδή δεν ξεγίνονται. Checkpoint είναι αυτό στην ουσία. Ε. Στανιάρισες τώρα. Ο Σοκράτης τώρα έχει ένα δίκιο. Έχει ναι, πάει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ήταν να φύγει, δεν μπορούσαμε να κάτσουμε δύο λεπτά. A bad thing. Τέλος πάντων, σε περιμένω μαλάκα Κυριακή, όπως και τίποτε. Το καλό που σου θέλω. Αλλιώς δεν θα σου ξαναμιλήσω μετά. Θα τη δω διαφορετικά τη δουλειά και θα το κρατήσω μανιάτικο. Δεν θα έρθω να ξαναψωνίσω, ρε. Α, μόλις κάθεσαι εκεί πέρα, συμπληρώνει τις σφαίρες. Δεν μαζεύει σφαίρες, τέλος. Σοβαρά. Ναι. Καλησπέρα, Τσοσάγη. Καλησπέρα. Λες και σε χαιρέτησε καμία γειτόνισσα, βρε μαλάκα, έτσι. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα, έχεις. Γεια σου, ρε Σάκη. Ωραία, πάω, περάσω απέναντι και ό,τι γίνει έγινε. Άμα χάσω, κοντά είμαι. Ω, δεν γίνεται να περάσω απέναντι. Στόπα, μην μπεις μέσα. Στόπα! Στόπα, για πότε. Στόπα. Και τι να κάνω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να κάνω. Μήπως πετάς τίποτα μέσα και find the way to pass the worms. Τι είναι αυτό εκεί? Πρέπει να βρω έναν τρόπο να περάσω. Αυτό μας δείχνει πάλι τη φάση. Γιατί αυτός πήγε εκεί και σου λέει μαλάκα θα πεθάνεις. Ωραία. Πρέπει να βρω κάτι το οποίο θα με αφήσει να περάσω εκεί πέρα και να πάω απέναντι τέλος πάντων που θέλει. Αλλά πώς? Μα και έτσι όπως σε βλέπω πίσω, λέει. Πίσω, πίσω εκεί πέρα τι είναι? Σε κάνα μισά ώρα το βλέπω πλατίνα έτσι όπως τα πετάει τα τρόφις. Πίσω. Ναι, εκεί πέρα τι είναι? Από εκεί ήρθες? Έκλεισε πάλι. Ωραία. Έχει. Δεν ξέρω τι. Έχει αμφωθεί η κάμερα και δεν μπορεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρέπει να πάει το κουμπί. Το έχω βάλει 4K και δουλεύει. Δεν ξέρω τι να πω. Κάτι μαλακίες. Το ενοχλεί αυτό εδώ το φως. Λες να κάνει ζημιά εδώ το. Πού να καταλάβω κι εγώ. Μας πει σκοτεινά έτσι όμως, δεν είμαστε. Άνοιξε αυτό εκεί. Άστο, να ανοίξω εγώ. Σαν να μην πως θα ενοχλεί, επειδή πέφτει πάνω του. Τι να πω, δεν ξέρω. Σε ενοχλεί το πόδι, ρε. Εδώ μέσα κάτι έχει, φίλε, για να μπούμε. Μου φαίνεται. Σταμάτη μίλησε μετά από 1,5 χρόνο. Βλέπεις. Ναι. Εκεί. Μιλάει μετά από 1,5 χρόνο με το κοινό και λέει ρε παιδιά τι λείπω, εδώ είμαι λέει. Δεν το βλέπαμε τόσο καιρό μας. Τι λέει, αν μαζέψεις λέει κότσι χοιρινό το backpack πλατίνα. Όπα, τώρα ο Σπύρος, δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό, αλλά μπας και πετάς το κεφάλι εκεί μέσα και ασχολείται τα σκουλίκια με αυτό και... Για πήγαινε πάρτο. Λέω τώρα εγώ. Όχι, πήγαινε πάρτο, σοφή σκέψη αυτή, ποιος την είπε? Ο Σπύρος. Για κόλλο, σοφή σκέψη του Σπύρου. Κάτσε να δω και εδώ τι έχει και άμα θα... Δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πώς πάω από εδώ κάτω, τίποτα. Πολύ ape ήταν αυτό όμως που σκέφτηκα, ε. Ναι. Τι κάνεις, blue, orange κλπ, ok. Είναι μια ιδέα φίλε, από εκεί αυτό, από εκεί τέτοιο. Πού πήγε το μυαλό μου εδώ, εμένα έτσι, θυμήθηκα σου λέω... Οπα. Και εμένα αυτή η εικόνα μου έρχεται το, που το πετάς, ναι, και πάνε και τρέχουν τα mind tokens εκεί πέρα. Oh fuck. Τα scrubs. Και το... Τα λέγαμε. Τα παραμάει. Τα παραμάει το. Αλλά καμποσάκι έτσι. Έτσι φαίνεται. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ρίξει το κέντρο. Πολύ δυνατό το βλέπω. Εκεί προσπαθώ να ρίχνω ρε μαλάκα.
Χαλάρωσε λίγο ρε πως το μου. Πήρα λίγο έξτρα γαλβανιζέ. Καλό είναι. Για τα κάγκελα. μα είχαμε τελειώσει οι σφαίρες στο τέλος. Άσε πάρα με στράτζα. Όπα. Παναγία μου. Δεν έχει την αγωνία. Σόφα. Μπράβο. Στην καρδιά. Creatures goes beyond typical territorial behavior. Τα φέρες κάτω. Is something causing such hostility? Ναι, βγάλε τροφή, πώς και έτσι. Μπορεί να μην ήταν boss. Ναι, ήταν mini boss, ε. Θα δείξω. Πάντως έτσι και πεταχτούν δύο τέτοια, τη γάμισες. Δεν υπάρχει πιθανότητα να επιβιώσεις. Οπα. Έλα ρε μαλάκα, ολόκληρο αγώνα έδωσα πριν, πλάκα μου κάνετε τώρα. Στα λέγα. Τι είναι αυτό, πρέπει να λύσω γρυφό. Πλάκα μου κάνετε. Ναι, όσες φορές θέλεις μπορώ να παίξεις τα μπος στο γουλόγκ. They're made out of a strong material that fractures when exposed to acid. The structural weakness could be exploited. Capacity max. Τι κάνω εδώ. Log entry. I'm detecting strong electrical energy inside. Zack, if the protective membrane is hit with an electric charge, it will explode. Τι είναι αυτό. Καλά που μας το έπαιξε. Μας το έπαιξε λέει γιατί σκεφτούμε να το πάρω λέει. Δεν σας κάνει αυτό που βλέπετε. Δηλαδή με εδώ που πρέπει να είμαι. Τελικά πίνεις ή δεν πίνεις, να το πει εγώ. Μη μου ήρθε από το μαγείο. Δεν πει άλλη σήμερα, μαλάκα. Και η Δέσποινα πει σήμερα. Η Δέσποινα το έχει σταματήσει. Τι εννοείς το έχει σταματήσει. Α, ναι. Εσύ γιατί παίρνεις ακόμα. Για μια εβδομάδα σταμάτησε. Γιατί δεν έχει πια στο γόνατό της. Και ίσως την επηρέασε. Πού μπλέξεις. Στην άρθρο κοντά να τους δώσουμε. Τι είπα. 3-3-3-3-3-3-3. Έχουμε χώρο πάλι εδώ. Ερχόσατε και γαμιώσατε εδώ πέρα να πούμε. Άλλες. Σ' αλλάζεις όπλο ρε πουστή. Ναι, αλλά δεν έχω ρε μαλάκα health medikit. Μια χαρά για Steam. Κοίτα, εμένα μου κάνει σαν παιχνίδι προς το παρόν. Γιατί εντάξει, δεν το ξέρουμε κιόλας. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω 100% την άποψή μου. Λόγω του ότι δεν έχω δει ακόμα τι μπορεί να προσφέρει σαν παιχνίδι.
Αρχικά πάντως δεν με χαλάει κάτι ιδιαίτερα. Εντάξει, έχει τις ιδιοτροπίες του. Αλλά μέχρι εκεί. Έχει το μυστηριό του. Πώς βρέθηκε αυτή εδώ, ξέρω εγώ κτλ. Θα δυσκολευτείτε πολύ όμως σε κονσόλα. Όσοι το παίζετε με μοχλό, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Άμα δεν είστε εξοικειωμένοι στα shooter παιχνίδια με το μοχλό. Είναι πολύ ευαίσθητο. Πάρα πολύ ευαίσθητο. Και δεν ξέρω αν μπορεί να το χαμηλώσει αυτό. Λογικά θα μπορεί. Όχι ρε μαλάκα τώρα, γορίλα. Και δεν έχει τίποτα. Τίποτα δεν έχω. Μην μου πει ότι θα κατέβει αυτό το πράγμα τώρα εδώ. Μποσάκι, ε. Εδώ να πω ότι και εγώ που είμαι εδώ και με κάθομαι στην καρέκλα. Γέμισε. Αυτό τι είναι τώρα εδώ. Μην το πειράξεις, καλύτερα να φύγεις. Σταμάτησε σιγούς για αυτό που λες. Είναι καλό. Άλλαξε το νόμο. Και λειτουργεί όπως τα Souls like. Απλά η μαλακία είναι ότι δεν κλικάρει ρε φίλε. Να έχει σίγουρο στόχο. Τώρα πατάς εδώ. Σκουλίκια φίλε. Άρα πάμε προς τα εδώ. Κάτσε να το κάνω τέτοιο. Α, αυτό βγάζει τα σάλια. Και παγώνει κάτω εδώ. Σαλάκι. Σαλάκι φίλε. Ζελντοειδές είναι το πάτα, το παρατηρείς. Έλα μωρί. Πω, πω το μπουρδέλο. Και το θα σκοτώνονταν το. Έτσι. Α, δεν σε ξαναφέρεις τώρα, κάνεις πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω. Λες. Το έχω. Δεν το έχει σκανάρει, δηλαδή το σκανάρει, δεν το ξανασκανάρει πάλι. Πρέπει να το ξανακάνει αυτό. Ξέρω. Abilities. Έχω ένα level point εδώ. Τι κάνει αυτό. Kate manages to increase backpacks later that increase stamina by 20%. Έχει και stamina. Αυτό πόσο θέλει. Την ώρα που γεμίζει. Δεν κάνει κολλό το πιζί. Strength cage body λέει. Health increase by 20%. Κάτι για το όπλο. Θέλει 3 abilities. Τα υπόλοιπα τι είναι. Πας. Δεν νομίζω. Πάει. Μπορώ να κάνω ή αυτό ή αυτό. Μάλιστα. Κάνω το backpack ή να κάνω αυτό. Που δίνει η health, ε. Okay. Να, έγινε πιο μεγάλη το health, το health bar. Στην άλλη δόση πάρ' το άλλο που είναι το από κάτω. Στάμινα δεν είναι, θα ξέρω τι σχέτα είναι. Ναι, οπότε τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ, ας πούμε. Ανακαλύψαμε και ότι θέλει από τα σκουλίκια κτλ. Βασικά πρέπει να πάω εκεί που ήμουν. Και πρέπει να τα αποφύγω. Άμα τα αποφύγεις εδώ και δεν σου πεταχτούνε. Σε κυνηγάνε μέχρι να πεθάνε, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εδώ είναι το θέμα. Μπορείς να τα παρατήσεις. Τόσο δίνει πίσω 20% λέει μόνο με το μιλί. Πάμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όσο θέλω αυτή. Για να δω. Σόφα ρε πουστή. Μην το ρίξεις περίμετα. Είσαι καλά. Τώρα. Τι εύκολα πέρα είναι φωτιά αυτό. Για άνοιξε τα χέρια σου. Πόσα κάταψες.
Ναι, καλά πήγε. Καλά πήγε αυτό. Καλά θα πάει αυτό. Καλησπέρα, Έκσταση. Έκσταση, ναι. Εκτανό. Κοιτάτε, δεν με αφήνει να χυλάρω. Να... Να γεμίσει το πλούτο, λοιπόν. Να κάμι σου ψόφα. Ελίγδα. Να βάλει το άλλο. Εκεί, ρίξε, να καεί. Ίσα. Δέλο. Παγιος και λότζα. Ε, βλέπεις, αρχίζεις τώρα και μαθαίνεις πως λειτουργεί, ρε παιδί μου. Και μπαίνεις και στο πέτσι του ρόλου. Μαλάκα, είναι παζλ, μάχη, είναι παζλ ουσιαστικά. Αυτό είναι που μ' αρέσει. Πατήσεις καλά, όσο σημαδεύεις δεν κατεβάζει το χέρι. Τι εννοείς τώρα? Τι είσαι ότι έχεις πάρει κάτι για να βάθει. Το ξαναβλέπεις, πρέπει να πάει να σώσω. Για να μην το δω αυτό, πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω στο βράχο. Είναι και roguelike παιχνίδι δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι παθαίνεις όταν... Στο τέτοιο που μου έλεγες στο παιχνίδι, το τέτοιο καταλαβαίνεις τι παθαίνεις. Αυτό που βλέπεις εδώ. Ναι. Όταν εδώ βέβαια είναι ήπιο, το βλέπεις σε κάθε chapter, ναι. Σε κάθε checkpoint, sorry, δεν τα ξανακάνεις. Αλλά σκέψου να κάνω όλο αυτό από την αρχή, γιατί έτσι λειτουργεί το Dead Cells που μου λέγες. Έτσι λειτουργεί, να ξέρεις. Μόνοι τους θα το παίξουν. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι δύσκολο και δεν περνιέται κτλ. Αλλά σίγουρα θα σε κτηρίσεις και θα πεις μαλάκα γιατί. Είναι αδικία θα πεις. Και κάτσε να βάλω το άλλο όπλο τώρα. 34 σφαίρες. Πήγε. Όχι. Βλέπεις, πάλι τα ίδια λέει. Ναι. Λέει για τα κρίτσουρες. Εδώ τώρα δεν πετάχτηκε πριν. Ναι. Λειτουργήσα όπως το Dark Souls τώρα. Λέω άμα το κάνει θα το κάνω μπροστά του. Γιατί είπατε κανένα δευτερείο, εγώ το κατάλαβα. Για να το πιάσανε, το πιάσανε. Είναι από πίσω. Άλματα. Σε αυτό το επεισόδιο κεντάς, Μάγκη, κεντάς. Ενώ μόλις λύνεις το χέρι σου πάνω στις σφαίρες. Πήγαινε. Okay. Ακόμα δεν έχω πάει στον στόχο που πρέπει να πάω, ουσιαστικά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, από την άλλη μεριά που μας έλεγε να πάμε. Πόση ώρα παιχνίδι μπορεί να είναι αυτό? 20 ώρα και το κόβω. Θα μου δώσει κάποιο όπλο τώρα. Το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά για να μπορώ να περπατήσω. Γεια σου, Λάσιε. Τι σε λέει. Οκ, ένα στα τέσσερα. Και τι θέλει να κάνει τώρα εδώ. Αρχίδια δεν αυτά. Κοκτέιλ. Πουτσαουρά. Ναι. Κοκτέιλ. 6 ώρες μόνο είναι οντός. Φαίνεται πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή βλέπω στατιστικά, βλέπω πραγματάκια τώρα, γι' αυτό το λέω. Γιατί όταν έχεις στατιστικά, ξέρεις. Ναι. Λέω 15 ώρες, 10 θα είναι. Αλλά λέξει ώρες. Λοιπόν, ξέρεις, εκεί που κάθονται και λένε όταν το τερματίσει ο άλλος και το έχει μάθει, ναι. Πόση ώρα θα κάνει το τερματίσει όταν το ξαναμάθει. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Φαίνεται περίεργο. Ωραία. Και αυτό γίνεται και εγκέφαλος πάνω. Mm-hmm. Έτσι είναι και το κορμίνα μου.
Μάκη λέει μικρή βλέπατε σοντούλες. Άμα δεν βλέπαμε μικρή σοντούλες, πού θα τις βλέπαμε, Devil Hunter. Σοντούλες κιόλας. Σοντούλες. Σοντούλες. Συλλογή είχαμε. Είχαμε συλλογή από σόντες. Είχαμε συλλογάρα. Για να δούμε τώρα. Σοντα συλλογέ. Ναι, και πρέπει να πάω εκεί για να το φτιάξω. Α, το φτιάχνει αυτόματα. Κραφτ. Ακόμα βλέπουμε όλοι. Ναι, αλλά δεν έχουμε συλλογές πια. Εντάξει, τώρα έχουμε το ίντερνετ. Το ίντερνετ αυτό είναι. Α, ωραίο. Γαμάτο. Παραδέχεσαι. Από το φτυράκι το πήρα. Παραδέχεσαι το φιλαράκι σου την βρήκε. Πόσα έχει, έχει και περιορισμένα βλέπω εκεί. Να βάλω και εδώ γιατί γαμιούνται. Να χαλάς και την τελευταία για να μην έχουν το γαμίδι. Ναι, γαμώ το σπίτι. Βγήκε, κάτι βγήκε. Αυτές μαλακίες εδώ μήνυμα. Δεν του πετύχει ούτε το πόδι ρε πούστη. Ήταν άδικο τώρα αυτό ρε. Αυτό, άλλη μίξη περίδαντο. Σας μήκε, ναι. Ωραία, ας με πάει πίσω. Σαν σκέψη όμως πώς σου αρέσει το τέτοιο. Μ' αρέσει, είναι Zelda style. Με στοιχεία Dark Souls υπόθεση και στοιχεία Roguelite. Σου κάνει καθόλου. Περίεργο. Με αυτά που διαβάζει τώρα δηλαδή. Την υπόθεση δεν την έχω καταλάβει. Καθόλου. Δηλαδή τι έχεις. Να ναι. Οξοπούστη, οξοπούστη. Τώρα αυτό κάνει ώρα για να αλλιώσει, δεν ξέρω. Δεν κάνει την καταγγείλωση. Προκαλεί στο πρώτο κολλέι, Class 6 θα βγει. Άλλαξε όπλο. Και κάνει μια κολλουτούμπα γιατί. Κοίτα τι έπαθα ρε πούστη. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Playmobil λέει. Γαμώ το σπίτι. Σοντάρες. Σήμερα μιλάνε όλοι με γρίφους στο chat. Όντως. Τώρα ο Devil Hunter, ας πούμε, γιατί με ρώτησε αν έβλεπα τσοντούλες όταν ήμουν μικρός. Μιλάνε με γρίφους. Δεν ξέρω ρε φίλε, πώς του την έθεσε του τύπου. Τον έπεσε όταν ήσουν στο Λύκειο. Πότε τον έπαιξε πρώτη φορά. Σε ποια τουαλέτα. Εγώ είχα πάρει γυναικείες. Ήσουν στο σχολείο, τον είχες παίξει με σημαντήτρια. Ή τον είχες παίξει με τσόντα κανονική. Είχες βρει περιοδικό στα σκουπίδια. Με συντάξει τον έχετε παίξει. Α. Μήπως είχες χρησιμοποιήσει καμιά φωτογραφία της Μενεγάκη από τη τηλεθεατή. Γιατί τον είχες κάνει λάστιχο. Μιλάει. Ο γρίφος με γέροντες. Κάμισο. Θα βγουν και αυτά τώρα εδώ. Μπορώ να τα παγώσω. Πάρτε τα αρχιδιά μου. Έχει κολλήσει σελίδες. Καταπληκτικό! Καταπληκτική ερώτηση! Το μπούστι! Και μετά... Ενίοτε! Έχω βρει τσοντοπεριοδικό με κολλημένες σελίδες. Και μετά κάνω αυτήν από μεγαλευθεία. Για να ξεράθει καλά. Και να μην ανοίγει καθόλου σελίδα. Έλα ρε ξεκολιάρι, βγες έξω. Βγες έξω ρε μου νόσκυλο. Πού πήγε? Από πού ρε φίλε, από πού? Άντε γαμίσου. Είσαι στο καθρέφτη του μπάνιο ο πίσω. Και το βάζεις. Σ' άρεσε. Έξε κολλιά σου. Ξέρω τι σου δίνεις αυτό που είπα τώρα. Ναι. Μπίκον. Γεια σου Warhammeράκια. Σοβαρά αυτογραφική όλο αυτό. Ναι, Warhammeράκιας. Προφανώς του αρέσει, δεν του αρέσει και πάρα πολύ το Warhammer. Συν ένα όποιος ο Γιώργος έχει καλή σελίδες του Game Pro. Γιατί του Game Pro ρε. Είναι αυτή η γνωστή άγνωστη. Παλιά είχε κάτι, στο Game Pro και στο Games παλιά είχε κάτι διαφημίσει. Που στα καλά καθούμενα έμπαινε ένα θεόμουνο φίλε. Ναι.
Και διαφήμιση μια κονσόλα Nintendo 64, ξέρω γιατί διάταγε έτσι. Το θυμάσαι. Να, όχι, ποτέ δεν είχα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, εντάξει, αφού είχαμε κανονικέ κονσόλε εμεί. Playboy, το FM. Αυτά είναι του διαγωγείου πράγμα. Εμεί ήμασταν ήδη μπροστά. Α, τώρα θα το πολεμήσω. Σάρι, ο καιρό με υποπόταμο μαζί είναι, φίλε. Ναι. Oh. Τι σου λέγα ότι κάτι το αποκεφάλιζε. Τον έχει φινιώσει το καλοριφέρ στις φέτες, ε. Φόβο και να καίει, ε. Για να το βάλει μπρος, θα σε κρατήσουν εκεί πέρα. Ω, μαλάκα, boss. Τώρα ναι, είναι boss, φίλε. Ετοιμάσου για τρόφια, αν το βγάλεις. Εσύ τι σκυνήσεις. Ναι, αφού είναι αυτό είναι πιο μεγάλο. Έτσι, θα πάρω το θερμικό, θέλω τόση ώρα. Κοίτα πώς, κοίτα βλέμμα που έχει. Δεν έχει αγωνία καθόλου χαρακτήρες. Είναι απλανές το βλέμμα. Ναι. Όχι, πρέπει να το βγάλω τώρα αυτό το φως. Είναι σαν αυτά που το γραφίζει ο Αρκάς. Και τώρα τι πρέπει να το ξαναγάλουμε αυτό όλο. Έχει στοιχεία γορίλα, ε. Ναι. Ωoooh! Δεν το περίμενα αυτό, ρε φίλε! Επειδή είσαι μαλαγία, δεν είναι και αγωνία. Πάτε τις πάπες σου. Α, δεν βλέπω να τον κάνει αυτό το συνεχόμενο. Α, τώρα θα πάρει μαγεία. Πού το καταλαβαίνεις. Στο γάλι μου πάνω. Άμα συνεχίζει βέβαια και του δει. Άμα τα καταφέρω. Δεν προλαβαίνεις. Γι' αυτό δεν παίρνει φωτιά το σκέφτο. Αυτό που ούρεπε. Τώρα. Τι τους σκοτώσαμε τη γυναίκα, τη σύζυγο. Έτσι. Κατά. Ωρε μαλάκα, πώς μου την έδωσε έτσι. Έχω άλλο ένα. Κοίτα το μουνί, ρε. Ματσέτα, του ρίξα μια ματσετία κατά λάθος. Κατέβα στο χέρι, ρε μπουστή! Μην είσαι τέτοιο, ρε. Ω, φωγά μισέ τέλειο. Και μου τελειώνει και η σφαίρες, μπαμπή. Το παραγγείλω. Αν πάρω το άλλο και το ρίξω λίγο με πάγο. Μπορεί να συνέχει. Α, μπορεί να τον παγώσει. Για ρίξω, για τι να φτιάξει κάτι. Τίποτα δεν κάνει, φίλε. Ναι, πάγωσε. Πάγωσε, ρίξτε τώρα με κάτι άλλο. Ξέρω εγώ με αυτό. Έτσι όπως πάγωσε ο Καριόλης. Τώρα βρήκες να φορτώσεις γάμο τον πελά μου γάμο. Λίγο ακόμα, περίμενε. Τώρα εδώ θα τον παγώσω. Και τι θα του κάνει, πάσα από κοντά, θα του δίνει δύο. Από εδώ εδώ. Τα στοιχεία της πίσης παίζεις, ε. Τώρα θα σου πω, εγώ θα σου γαμίσω ότι έχεις και δεν έχεις. Τίποτα! Τον προστατεύει ο πάγος, ρε μαλάκα! Ναι. Μία η μία, μία η άλλη είναι. Ναι, δεν έχει λογική όλο αυτό. Κάτσε, εδώ έχει σφαίρες. Ήταν και χάμω. Θέλω να ηρεμήσεις, ρε, που στην κουτά μου. Τώρα δεν έχεις έτσι, ναι. Όχι. Συγγύρω. Αφού βάζει το χέρι, ρε, φίλε, και ο πάπυρο βολής δεν έχει άλλο τρόπο.
Μόλις πάει τον άνθρωπο. Μόλις τελειώσει ο στάμινα, σου είναι για κλάματα. Δεν πάει βήμα. Πάγωσε το πρώτο και πήγε. Πάγωσε το και μετά βάλει στο φούρνο. Κάτσε να το βρούμε, μωρέ. Δεν είναι. Τι, δεν φάνηκε για δύσκολο. Δεν φάνηκε για δύσκολο. Κοίταξε, για σένα αυτά δεν είναι. Είναι παιχνιδάκι. Είδες όμως ότι είναι. Θέλεις να διοικεί, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Μα να προστατεύει το σημείο, το αρχίδι. Έτσι, έτσι, πολλά θα σ' άφηνε να του ρίξεις. Τζιλοφωνεί. Τζιλώνεις. Λοιπόν, πού είπαμε ότι είναι τώρα το... Α, ναι. Έτσι να πάω να το βγάλω από την άλλη μεριά, γιατί... Όπου θα βγουν τώρα τα μπουρδελάκια, ε. Ναι, αυτά δεν τα γλιτώνω. Ψοφίσανε. Τα φαγή το φρόγω. Πατιά βούρα. Εντάξει, προλαβαίνω. Πόσο κακό να μου κάνουν. Εντάξει, πάλι καλά. Κοίτα εδώ τώρα, πρέπει να κάνω όλο αυτό το δρομολόγιο μου, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Είναι μαλακιά λίγο αυτό. Δεν έχει νόημα το περπατήσω όλο αυτό τώρα. Γιατί το κάνω. Παιδιά, έλα, βοήθεια, κλείστε, κλείστε, βοήθεια. Ψόφα. Αυτό εδώ λέει, Μάκη, δεν το δίνεις λίγο στον Μπάμπι, φαίνεται φουλ ψημένος, λέει, θες να παίξεις. Μία στο εκατομμύριο. Δεν είναι εύκολος ο Μπάμπι στάνος στα παιχνιδιά, ξέρεις. Είναι άνωστο. Εμένα μου αρέσει που σε βλέπω τώρα που το παίξεις, ωραίο. Ναι. Ναι. Αν το πάρω εγώ δεν θα είναι, ωραίο ούτε και του παιχνιδιού δεν μου αρέσει, να ξέρεις. Κάτσε να δω όλα αυτά τώρα, πες του σκύρου. Νομίζω πήγαμε πολύ πιο γρήγορα από πριν. Γιατί σου είπα ότι πιάνει το down, όχι αμυντικά και επιθετική. Ρε μαλάκα, πώς βαράει έτσι. Δεν βοηθάει η κάμερα γιατί χάνει τελείως πίσω. Όχι, καθόλου δεν βοηθάει άλλο. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα αυτό. Να, τι να το κάνει. Να πάει εδώ μπρος η φωτιά σε αυτό το παλάκι. Βάζει το χέρι, το χέρι, το καθυστέρι. Για να πάρει. Εδώ. Πρέπει να περιμένω τελευταία στιγμή, ε. Ναι, εκεί σε αυτή την απόσταση αν το κάνεις καλά, πριν το πέτυχες. Μόλις αφιλάει το χέρι. Έχω στρίψει κι εγώ έτσι πως πάει γύρω-γύρω. Δεν είναι άρθει σε μένα. Πάγω, πάγω. Δεν έχω πολλές ακόμα για το πάγω, γι' αυτό έφυγε το... Άλλαξε. Ωραίο. Δεν έχω άλλες. Δεν έχω άλλες. Ωραία.
τώρα για να γεμίσει αυτό, βάστα του να γεμίσει. Δεν έχω άλλες του πάγου, βασικά. Εδώ τι είναι, θα είναι μόνο για το... Φόκο. Φόκο τα αργυλέ. Βλέπεις τώρα τι πάθαινε εδώ. Λίγο άδικο είναι. Ένα μαλάκα. Ναι, κάνε αυτή τη μαλακία τώρα που κάνεις μακρινή. Γάμο το σπίτι, πώς το αποφεύγεις αυτό. Κοίτα πόσο κοντά πρέπει να το ρίξεις για να πάρει φόκο ρε μαλακά. Σου γάμισο τώρα που δεν έχω άλλα. Έχουμε άλλα. Διάλφα. Κάποιο γύρω γύρω μου κουραστεί. Έχω ψιλομαλακία εδώ βρίσκω αυτό το σκηνικό τώρα που βάζει το χέρι μπροστά. Πέθανα. Τώρα τον έπιασε. Του βάλε φωτιά και πέθανα. Γαμώ το σπίτι ρε φίλε. Τον γαμίσεις κύριε πρόεδρε. Έχει iframe στο ρόλο, ναι. Αλλά... αν το κάνεις λίγο πιο νωρίς, σε βαράει, σε κοπανάει. Φοβερό. Καλά, δεν σου πάω στην τζόπη τώρα με αυτά. Ναι, για να το κλείσεις. Αλλά δεν θα το. Έχει και τέτοιο. Στάμινα μπαρ. Δεν το νιώθεις που κολλαίνει καμιά φορά μέχρι να... Έχει ο Στάμος. Ναι, τώρα ό,τι μιλήσετε μιλήσατε. Ό,τι έγινε, έγινε με το Στάμος. Τέλος. Αλλά... σε κάνα εξάμινο πάλι. Όχι λέει. Όχι. Εδώ είμαι. Δεν έχω πολλές ρε πούστη μου. Παγκάσου και αυτή η μαλακία εδώ, γιατί το κάνουμε αυτό τώρα. Ακόμη αυτό φαίνεται λίγο Σοκράτη. Παιχνίδα. Ξέρεις κάτι τέτοιο τρελάω, δεν είναι κάτω. Μας το έχετε γάμιση με τον Alpha of the Pack. Ο The Pass, φιλίπτου με αυτό το The Pass. Ο The Pass λέει ο μαλάκα. Κοίτα ρε μαλάκα τώρα, σε κρυγάει αυτό το πράγμα. Για να μην μπορεί να ξεφύγει στην ελληνική. Λοιπόν, περίμενε. Τώρα γιατί δεν σηκώνει το χέρι.
Αφήνω να κερδίσω. Ξέρω, μπορεί να σε λυπήθηκε. Γαμώ το σπίτι σου. Ξέρω ρε φίλε, είναι πολύ μακριά τον αισθάνομαι, αλλά τελικά με πετυχαίνει, περίεργο, κοίτα, το βλέπεις. Υπάρχει όλο. Τι έγινε τώρα. Δηλαδή στο, παίρνει σε δεύτερη φάση για αυτό το μαθήμα να το χτυπήσω. Ξέρω. Μπορεί. Μόλις περνάει τη μισή ενέργεια. Ναι, κάτι γίνεται, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι καταλαβαίνει. Κάτι έγινε. Έσβησε. Ναι. Τι είναι πρώτο που κάνω τώρα. Για να το πω να το γυρίσω. Έλα μωρή καριόλα τώρα κι εσύ. Το βλέπεις. Πρώτη σηκώνει τσιγάρο, φίλε. Είναι πολύ δύσκολο, ρε φίλε, αυτό. Παιδιά, πείτε ιδέες που... Δηλαδή, εμφανισιακά δεν είναι δύσκολο, αλλά όταν βάζει και το χέρι και εγώ πρέπει να είμαι... Εμφανισιακά είναι όμορφο. Πρόσεξε τώρα. Οι τύποι θέλουν, δηλαδή, στο χιλιοστό να τον χτυπήσεις. Ναι, αυτό θέλουν, βασικά. Αυτό το κατάλαβα που ήρθε πολύ κοντά. Ναι, έλα όμως που δεν δουλεύει καλά το ρολ. Εδώ είναι η φάση. Γάμο το σπίτι. Το μπράιντε στο διάστημα. Αν πάω γύρω γύρω. Όχι μαζί το ξέρω. Μάλλον. Έπεσε. Δεν σε ρωτάει αγάπη μου αν κρυώσκεται, γιατί μπορεί να έχεις πλάκο. Σώσε. Όχι τίποτα. Χαίστηκε. 11 και 46. Όλα κάτω. Αυτό ακριβώς θέλει πάω, γιατί δεν είναι ακριβώς.
Αυτό έκανε και αυτό. Βρίσκεται και είναι γάιδαρος, κάνει. Απογοήτευση σε το σπίτι σου. Απογοήτευση. Πω τώρα είναι παραμεκτοσύνη, ε. Ναι. Πέφτουν και πράγματα το βλέπω. Χωρίς να μιλάς τίποτα. Για παραδεκτοσύνη τώρα σε όλη τη μεγαλία είναι εδώ πέρα βλέπουμε εκεί. Κανα πόντο έχω πάρει. Σοβαρή κουβέντα. Για να το εξελίξω λίγο τη μαλακισμένη. Για να πείσουμε τους τηλεθεατές να μην το πάρουν. Λοιπόν. Μηδέν. Πρέπει να τον βγάλω ρε φίλε, δεν γίνεται δουλειά άμα τον βγάλουμε. Δηλαδή δεν γίνεται να μην μπορώ να προχωρήσω. Τα δύο έχω τερματίσει φίλε μου. Και το Elden Ring ακόμα το έχω αφήσει λίγο στον πάγο. Τελικά ένα δυο level εγώ. Έχω κάτι να ξεκουραστώ, κατάλαβες. Ναι. Δεν πειράζει ένα, γιατί ψάχνω να το πρόβλημα για να πάρω και τα άλλα να τα πέσω. Να μπούμε σε νέο μου. This way should take me back to the monolith. Ναι, έχει στοιχεία roguelite μας. Δεν σου το είπα πριν. Και γάμισο. Άιντε γάμο το σπιτάκι σου, άιντε. Πόση ώρα λέει του δίνεις αυτό τώρα, κάνουμε live, έχουν περάσει. Να βάζουμε μόνο. Ω, με έχουν πιάσει τα νεύρα μου, θέλω να δω μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει η μαλακία που το δέρνει. Α, για τέτοια επίπεδα μιλάμε, ναι. Τεσοστερώνει. Έλα ρε μουνό σκυλό. Πολύ δε το σκυλό. Αυτό μου τη σπάει ρε πούστη. Γάμω το μουνί της μάνας του. Εγώ είμαι μαλάκα στις υπόθεσεις εδώ πέρα, κατάλαβες. Ρίξα και μία ματσέτια κατά λάθος. Get good είναι το παιχνίδι, ξεκάθαρα. Τι είναι? Αυτό εδώ πέρα τώρα εγώ δεν μπορώ να το αποφύγω με τίποτα που κάνει. Δεν το αποφύγεις, εσύ καταφύγεις, τόσο δεν το αποφύγεις. Τώρα βρήκες να γεμίσεις μωρή χαμούρα. Μαλάκα, όλα τώρα ρε μαλάκα, να τα γεμίσει. Σε καλό δρόμο, φίλε. Να πέφτει. Τώρα άλλαξε το αυτό. Έλα γάμισου. Παρόλο που είναι παγωμένος, εκεί να σας δώσει μαλάκα. Λέει σου να πω ότι μαλακή εδώ. Δεν μαλάκα! Αν είναι δυνατόν με τον μπουρδέλο! Οκ, αυτά τι είναι τώρα, σφαίρεις για το τέτοιο. Κοίτα τώρα, πάρε ενέργεια.
Μερικές σφαίρες σε βάλε, ρε πόδι. Δε και γάμι σου. Παλιο Αλφα. Γεια σου, Πόε. Πόε. Πω πω μπήνε λίγα πάλι, μαλάκα. Δεν μπορούσα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Πω τι. Θες καταπολεμήσεις. Λιγάκι. Εντάξει. Τι είναι αυτό τώρα εδώ. Κάτι θα σου δώσω. Κι άλλο. Πάρε τρόπε να πάρει σπίτι. Το ρίξε. Ναι, και τι κάνω. Αποφεύγεις προβατίνα, άμυνα. Προβατίνα. Άμυνα. Τι προβατίνα, ρε μαλάκα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Αχα, όταν με πετύχουνε... Για να δω. Αχα, έχω πάρει ασπίδα. Οπότε δεν έχει πρόβλημα τώρα. Όχι. Α, σαν τάμους. Τι θέλει τώρα να κάνω. Να τους το στείλω πίσω. Τους το στέλνεις πέσω. Πέσω. Πέσα. Πέσα. Το θυμάσαι αυτό να μου κάνει έτσι. Στο δώσεις για μια εβδομάδα. Πάμε τώρα να δούμε. Δεν είναι τίποτα, λέει. Λίγο εξάσκηση. Κοίτα, εμένα μου φαίνεται ιντριγκαδόρικο, σπασαρχίδικο, ναι μεν. Κάτσε ρε, είναι πολύ καλύτερο από το τέτοιο. Δεν κλικάρει όμως πάνω στον εχθρό, αυτό είναι το κακό. Όλα τα παιχνίδια με νευριάζουν, η αλήθεια είναι. Καντήλια παντού ρίχνω. Έτσι γύρω. Πήγα να τα ρίξω εκεί πίσω και να κάνει έκρηξη. Σαν βαρέλια είναι αυτά και καλά. Ναι, κατάλαβα. Πού είναι. Πότε να το βάλεις. Δεν το βάζει κατευθείαν. Okay. Mm. Πρέπει να ανταλλάσσεις και αυτά επί τόπου, ε. Σιγνάλις λέει. Πω πω το σιγνάλις το θέλω και εγώ σε retail. Όπως και τίποτε. Σιγνάλις τι είναι. Δεν μου φαίνεται άσχημο καβουρέσε, μ' αρέσει σαν παιχνίδι. Άσχετο ότι τσαντίζομαι. Τσαντίζομαι γιατί πρέπει να τσαντιστώ. Αυτό είναι το... άμα δεν τσαντιστώ πάμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μακάρι να είναι παιχνιδάρα το Σιγνάλις. Το Σιγνάλις είναι παιχνιδάρα, Σωτήρη. Όχι, πω γανιά, δεν είναι σαν το Returnal. Έχει κάποια ψήγματα Returnal, αλλά το ύφος είναι ίδιο. Το ότι, δηλαδή, αυτό τώρα εδώ είναι checkpoint που βλέπεις. Αν προχωρήσω προς τα κάτω και χάσω και δεν προλάβω να πάω στο επόμενο checkpoint, με ξαναγυρνάει εδώ και πρέπει να τα κάνω όλα από την αρχή μέχρι το επόμενο checkpoint. Δηλαδή έχει στοιχεία roguelite και έχει και στοιχεία souls-like, γιατί αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά λειτουργεί όπως λειτουργούν στα souls-like τα bonfire. Τώρα το πως πυροβολάς και τέτοια δεν είναι λίγο πιο δυσάρεστο από το Returnal. Το Returnal είναι τέλειο, είναι το άψογο. Μάλιστα. Αυτό είναι κάπου στη μέση. Αλλά την κάνει τη δουλειά του. Πολλοί θα... Αν έχετε παίξει Returnal και περιμένετε έναν ίδιο χειρισμό, θα απογοητευτείτε.
Δεν είναι να το συγκρίνεις με τον Eternal, δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, μοιάζει λίγο εικαστικός γιατί είναι σε άλλο πλανήτη και αυτά, ξέρετε, βλέπετε εδώ πέρα τώρα ιστορίες. Αλλά όχι, Eternal δεν το λες. Να, βροχή, περίεργη βροχή. Στο Eternal εδώ τη βροχή την νιώθεις στο χειριστήριο. Δεν είναι... Ναι. Και τρέμει ελαφρώς το χειριστήριο σαν να πέφτουν σταγόνες πάνω στα χέρια σου. Ωραίο πράγμα. Τι έγινε. Πάλι! Δύο! Πάντα πάντα πολύ. Πρέπει να πολεμήσουμε. Ξέρω ρε πούστη. Κοίτα εδώ πετάνε πέτρες. Σωστά, πάω προς τα εδώ τώρα. Όχι ε. Κοίτα και για να μην θέλει υπάρχει πάντα. Ανέβω και πάνω. Πετάνε πέτρες ρε μαλάκα. Μπορείς να πηγαίνεις πάλι από εκεί. Ρε φίλε, δεν επιτρέπεται τόσους εχθρούς. Δεν γίνεται. Δεν έχω τις σφαίρες για όλο αυτό. Δεν έχω την ικανότητα. Τσαπανιστήκαν, τι έγινε. Δεν ξέρω. Επειδή με τρώει ο γόλιος μου, θέλω να ξαναπάω τώρα από εδώ να δω τι έχει. Γιατί ξερατεύω. Πόσο κλειοβίστηκες. Ξέρω εγώ ρε φίλε, έχει ένα βράχο. Εδώ μέσα στο στενό. Είναι δυνατόν. Ωρε φανάρι. Και στο. Ωραία το έργο. Δεν λίγο. Ξέρεις να βάλει ένα σπίδα ρε μάλαγα μπαμπή. Θα μου πεις τι φταίω εγώ. Οκ. Δεν είναι πράγματα αυτό, μα και να μου λες, αυτά είναι και λογίες τώρα. Μα και είσαι πολύ καλό μπέος. Ακριβώς όπως το λες, Χανιά, μοιάζει πολύ με το Remnant. Πιο περισσότερο τίνεις στο Remnant. Απλά μέχρι να βρεις, δηλαδή τώρα αυτά αν χάσω θα τα ξανακάνω. Αν όμως κάτσω τώρα στο checkpoint δεν τα ξανακάνω, δεν μου ξαναβγουν αυτοί εδώ. Περίεργο. Περίεργο στυλ. Μάλιστα. Τι είχε εδώ τώρα. Γιατί πρέπει να πάω εδώ. Γιατί από εκεί τον έκανε στον κύκλο σου πάλι. Ναι. Κοίτα, με βάζει να πάω. Όταν μόνο τι. Κάπου έχει σημάδια εκεί πάνω με βάζει να πάω. Όπου. Αυτά τα μοβ. Ναι. Ήθελα να πω. Γι' αυτό. Πού ρε. Στα πίσω. Να και από εκεί. Πού ρε, μπαμπή. Από εδώ ρε, μαγί. Είσαι πάει στο ίδιο σημείο. Πήγαινε σε αυτό το διάδρομο από εδώ. Πάνω. Α. Δεν το είδα. Για τα 100. Συντρώνες, είναι τα τέτοια ρε. Τι είναι. Περίμενε. Τα abilities. Αυτά εδώ. Α. Τώρα μπορώ να πάρω άλλο ένα. Πάρα. Θέλω ένα. Γεια σου Avalanche, καλησπέρα. Πάρω αυτό. Ένα δεν έχω ρε. Έτσι που φαίνεται. Όχι, θέλει δύο. Πάρω αυτό.
στάμινα, τι είναι πλήρη. Στάμινα είναι. Να σου πω, πάω λίγο πίσω πάλι. Πού είναι, ούτε. Αφού βρήκαμε το θέμα. Εδώ δεν θα μου αφήσει να πάω λίγο. Να, τι είναι αυτό. Ανοίγει η πόρτα. Two parts are missing. Το Flores. Τι λέει που είναι. Αυτό μπαίνει στην πόρτα και κάτω ρε φίλε, γιατί δεν με αφήνει να το πάρω. Yeah. Την είδες μια πόρτα εκεί που είχε... Ναι, yeah, θέλει κάτι τέτοια. Εκεί πέρα πρέπει να ανέβω τώρα, ε. Ενδιαφέρον. Τίποτα δεν έχει εδώ. Να, εκεί, σε αυτή την πόρτα. Πάμε από εκεί που ήμασταν πριν, να κατέβω κάτω στο βάλτο. Χιόνια θα έχει άραγε. Θα δείξω. Μ' αρέσουν οι περιοχές που έχουν χιόνι. Χιόνι. Χιόνια έχει. Ω, καλό. Ω, δεν έχω ρίξει τώρα. Δεν μ' αφήνει να βγω καμώ το σπίτι. Κάνει την κουδαϊσπίδα ή με χτυπά. Α, τη σπάσανε. Τι κάνει, γιατί δεν το παίρνει. Πού το έφυγε. Ο Ρεζίλης. Ξαναγέμισε πάλι. Όχι. Τα πήρα. Μια χαρά. Τι είναι αυτό. One of the drones. Drone. Observer. What are they observing? Interesting. Α, τώρα πάνω το βάλεις. This device could be a part of a larger hole. Είμαι. Δεν μπαίνει εδώ. Πρέπει να το βάλω εκεί που ήταν το κόκκινο. Σίγουρα κάτι θα πεταχτεί τώρα. Ναι. Πω, δεν θυμάμαι. Μπορείς να πάω καλά από εδώ. Ναι, το περίμενα. Πού θα βγει τώρα. Τι έγινε ρε φίλε τώρα. Το έχει πιάσει. Πετυχαίνω τη βολή του. Αγαμίσου. Τέλος ήρθε να είναι τη βολή του. Σκαρφαλώνει εδώ. Όχι. Δύσκολο. Ναι. Καλησπέρα, Ελούνα.
κάτω είναι. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Μην δεις ανασχετήσεις, παρακαλώ. Γιατί το βρήκαμε τα κάτω καπέλινγκ και τώρα δεν μπορεί να το βρει. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι το θέμα. Γιατί μεταξύ κάτι έχει εδώ πέρα διαδρομό και το βλέπεις πάνω εκεί. Ναι. Κάπου από εδώ πίσω θα είναι ο διαδρόμος αυτός. Άντσο. Το πήρα, το πήρα. Mm. Το πήρα από το μεγάλο Πεύκο, τόσο μακριά. Ναι. Καλά σας λέει ο Ηλίας, μωρέ. Βγάλε το σκασμό να κοιμηθούμε. Κάντε κανένα like. Το πήρα, νομίζω. Όχι. Το πήρα, το πήρα. Έτσι, μπλε δεν ήταν αυτό, πριν δεν ήταν κόκκινο. Mm-hmm. Τώρα πας στην πόρτα. Πάω στην πόρτα εκεί να την ανοίξω, να δω τι έχει. Νομίζω μπορώ. Όχι. Πάμε στο βάλτο. Μας τα έχει κάνει τσουρέκια. Δεν έχω και πυρομαχικά, ρε πούστη. Από το καλό το όπλο. Το ηλεκτρισμό. Ναι. Μπούκα μέσα εδώ κάτι θα έχει. Να. Κάτι γίνεται. Αυτό φοβάμαι, ότι εδώ μέσα τώρα θα επιτεθούν πολλά πράγματα. Όχι ρε μαλάκα, ελέφαντας ρε μαλάκα βγήκε. Στην πλάτη. Ω μαλάκα τι κάνει. Rupturing them will deal massive damage and incapacitate the creature. An alien artifact could be useful. Φέρ' το και αυτό. Investigate. Και έχει τίποτα άλλο απ' την άλλη, για κάτσε να δούμε. Όχι ρε μαλάκα πάλι. Γάμο το σπίτι γάμο. Τώρα τα αντικείμενα τα που πήρα τα έχω πριν. Τα έχω. Πρέπει να κάνω τώρα.
Όχι, έχασε. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Τι νομίζε. Ξέρω εγώ. Ανησυχήσανε. Ανησυχήσανε, μωρέ. Τι πήγε το άλλο. Είναι δυνατόν. Να πάω να κατουράγουμε στη μέση μου στο stream. Το έχω σπάσει το χέρι. Το στήθος αμετώ. Αμετώ από τον κόλλο. Έχει άλλα μπόση μόνο γορίλα. Ξέρω εγώ, θα δούμε, περίμενε. Τι θέλει να κάνω τώρα, ήθελα να βάλω εδώ το άλλο. Ποιο, αυτό. Nothing's happening. But I should scan the inside of the console and try to figure it out. Για πήγαινε να δεις πώς είναι στην πόρτα. Τα εμβλήματα και τα σήματα. Πώς είναι. Ναι, δεν θα σου δείχνει κάτι. Αυτά τα σύμβολα λες, ε. Δεν είναι, ναι, πρέπει κάτι πρέπει να έχει. Πάρ' το, τι να πει. Δεν το θέλει. Τρόμαξα με τη μαλακία εδώ πέρα. Αυτά εκεί πάνω λες να κοιτάω. Τι λέει, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτά πρέπει να είναι στο τρίγωνο. Κάτι θα το φωτογραφίσω. Είναι αυτό όμως ή θα βγάλεις κάτι άλλο. Α, δείξει. Και δεν έχει καμία επαφή και το βρούμε στην τύχη. Θα σου πω. Λοιπόν, αυτά εδώ, αυτό είναι η μία πλευρά ή η άλλη πλευρά. Δηλαδή πάντα βλέπεις όλα τριγωνικά, λογικά. Θα σου πω. Θα σου πει όλο αίμα. Περίμενε. Στα τέρμα κάτω. Είναι αυτά τα σύμβολα όμως. Μπα. Καμία σχέση, καμία επαφή. Α, έτσι μου φαίνεται. Περίμενε, ρε, περίμενε, περίμενε. Δεν μοιάζουνε. Δεν έχει, δεν ξέρω, καμία σχέση. Για. Μπορεί. Α. Όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, άμα το βάλεις έτσι, τι θα γίνει. Που λέει, τι λέει, τι λέει, τι λέει, κάτι σε κάτι τι λέει εδώ πέρα. Πήγαινε στα σύμβολα, λέει, και πάτα τέρμα κάτω, θα σου βγάλει σαν λαβύρινθο. Τώρα το βίνεις, για μέσα τώρα έτσι. Πού τέρμα κάτω. Αχα. There appears to be three power sources. Α, και σου... Δεν καταλαβαίνω όμως τι δείχνει εδώ. Αυτά είναι τα σύμβολα. Τα τρία. Κάνε τα δύο, τρία. Και τι πρέπει να κάνω με αυτά, ρε φίλε. Το ένα πρέπει να το βάλεις έτσι, το άλλο μάλλον όπως είναι. Γιουβέτσι και το ένα στουπέτσι κοκορέτσι, βάλτε έτσι. Ποιο ξέχασα, το κοτέτσι. Σω λεπτό ρε παιδιά. Μια μαγευτική βραδιά. Δεν πάμε κύριε τίποτα ρε. Τι θες να κεράσεις Σοκράτη. Κρατά τι θες. Περίμενε, περίμενε, το ξαναδώ άλλη μια. Κάτσε, περίμενε, ποιο βάλαμε τώρα. Βάλαμε αυτό που είναι V με N, ας το πούμε. Πάμε λέει κύριε, λέει κάτι. Όπου το κατάλαβα, όπου να τα βάλεις. Ναι. Και τα καλό δύο παμπί, ο άλλος είναι μεγάλη τράπεζα. Αυτό πρέπει να φαίνεται αυτό το σήμα τώρα, το που είναι σαν 7 με τελεία, ξέρω εγώ. Τι να λέω. Αυτό. Εδώ πρέπει να το βάλουμε έτσι. Ή... Έτσι, 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 έτσι. Πώς είναι το λέω. Την άλλη. Δεν μπορώ, είναι σαν να έχω πάθει αγκύλωση τώρα. Σοβαρά. Χαμώ το. Να το. Δεν με μαλάκα, τι λέει με το γάμισο εδώ. Θα το έχουμε βρει δηλαδή. Έτσι φαίνεται.
Για βγαίνω ξανά δούμε λίγο το μεσαίο. Για να δεις πως έχεις βάλει. Αυτό πώς μου άνοιξε ρε φίλε εδώ. Αυτό είναι το θέμα. Για βγαίνεις εδώ. Να δούμε τι έχει. Βάση με αυτό που δουλεύεις. Ναι. Οκ. Same symbols as the power sources. Perhaps if I could position them correctly. Ωραία. Οπότε αυτό είναι. Περίμενε. Τι σήμα είναι αυτό το άρε που στο είχε πάνω. Ναι. Πρέπει να το βάλουμε σε αυτήν εδώ. Αυτό είναι. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Έτσι πάει. Έτσι. Αυτό είναι. Τι μου φάρε φίλε. Έτσι. Έτσι. Όχι. Μουγαντώ. Πρέπει να το βάλω από τη σωστή πλευρά κιόλας. Ναι, βγάλω. Τι πως είναι, είναι όρθιο το 7 με τη τελεία. Έτσι πρέπει να το βάλω. Πώς θα τα καταφέρω να το κάνω αυτό τώρα. Για βάλω το έτσι, με τον νι. Όχι με αυτό το νι. Αυτό είναι το 7 με την τελεία. Ναι, αλλά πρέπει να το βάλεις στην άλλη μεριά, λογικά. Στον ίδιο να το βάλεις. Γαμώ το σπίτι. Κάτω, να το. Έτσι. Δεν μπορώ να το γυρίσω, κατάλαβες τώρα τι έχω πάθει. Το κατάλαβα. Αυτό ας πούμε πρέπει να το βάλεις τακ όρθιο να φαίνεται. Και τώρα ποιο μας έχει μείνει αυτό. Αυτό, ναι, βγες λίγο να δεις. Ανάποδα πάνε ρε μαλάκα. Βέβαια, αφού είναι το παιχνίδι είναι για τα σπάρα. Δηλαδή τώρα εδώ πρέπει να το βάλω αυτό. Yeah, yes, όρθιο. Yeah. Αυτό είναι, αυτό το σήμα, ε. Ναι, αυτό είναι. Δώσ' το. Δεν πάει. Ήταν εδώ μαλακία, γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν να με δυσκολεύουν αυτά τα πράγματα τώρα όμως. Έτσι πρέπει να πάει. Όχι. Πάλι λάθος. Μαλάκα, από επειδή μπορώ να το κάνω, δηλαδή πώς καταλάβεις τώρα τι συμβαίνει. Αυτό ήταν εντελώς εντυχημένο. Γάμι, θα κάτσει έτσι. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Έχει οργιάσει ο Σοκράτης. Τι θέλει. Ο Σοκράτης ο Τσιαντούλας. Εν τω μεταξύ μου θυμίζει το Τζιαντί. Έχεις εικόνα περί αυτό, του ανθρώπου. Όχι, πρώτη φορά τον έβλεπα. Δεν τον έχω ξαναδεί σε stream. Εκτός και αν είχε μπει, αλλά δεν τον είχα πάρει χαμπάρι γιατί μίλαγε ο Θεοδόσης. Δώσου σωστά μου λέει καλύτερα. Πολύ ωραία πράγματα μου. Μπάμπι μου φαίνεται δεν είναι αυτό. Αυτό το βάλαμε, περίμενα να δούμε πώς το βάλαμε. Μάλλον πώς είναι. Τόσο πολύ αρκετό παιδί μου. Όπως να είναι το βάζεις ρε φίλε, δεν υπάρχει πρόβλημα μου φαίνεται. Εφτά. Τι γάμο το σπίτι σου. Είναι λέει ο άλλος ο Λαρισαίος. Ποιος? Ο άλλος ο Λαρισαίος. Α. Ρε Μπάμπη. Σε πειράζει όμως. Έπρεπε να το κάνω.
Βοήθεια, ρε μπαμπή. Να του. Δεν ξέρω τώρα γιατί έκατσε έτσι. Άλλο σήμα μας έδειχνε. Άλλο σήμα έδειχνε, άλλο σήμα. Τέλος πάντων, εγώ δεν κατάλαβα το γρίφο. Το έφτιαξε το βουνό. Τι τόσο κράτη, ωραίος. Μα σας παστά, δεν βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται, δεν βοηθάει. Ωραία, έφυξε το σταυροδρόμι εδώ πέρα, τώρα μπορούμε να πάμε προς τα πάνω. Mm. Δεν ξέρω τι... Απίστευτος! Δεν πάω εγώ σιγά σιγά, το παιχνίδι πάει από μόνο του. Φύγανε όλοι, δεν μιλάει κανείς άλλος, μόνο ο Σωκράτης μιλάει. Ναι, κάτι έγινε, θα τους πήρε ο ύπνος. Κλείσω ρε με τη μαλακία, κλείσω τα φανέ. Είναι λίγο απότυχα το παιχνίδι, μωρέ. Εντάξει. Το σήμα λέει πρέπει να το βάλει στη βάση που δεν, το, δεν θα το βλέπεις. Κώστα, μα την Παναγία σου το λέω, δεν έχω καταλάβει, χαμπάρι δεν έχω πάρει γιατί, και μου τα λες εσύ. Πάλι δεν μπορώ να καταλάβω τι έπρεπε να κάνω εκεί πέρα. Κατά λάθος τον έλυσα. Ένα άτομο το έφτιαξε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν ξέρω, είναι λίγα τα άτομα που το έφτιαξαν. Πάντως μικρή ομάδα. Καλησπέρα, Θημιό. Δεν έχει τέτοιο εδώ τώρα να αράξουμε. Μην τα ξανακάνω όλα αυτά από την αρχή. Yeah. Ήταν σκατογρίφος, φίλε. Δεν μου άρεσε. Αυτό τι είναι. Α, μπράβο. Γιατί αυτό μου έλειπε. Φτιάχτω, φτιάχτω, χρειάζεται. Ο Μάρκος λέει εδώ είμαστε. Τους έχω αποσβολώσει ρε παιδί μου. Το παίξιμο τέτοιο. Να τους πάλι. Για πράκτορα. Είναι πιο εύκολη η τέτοια. Ποια? Πλατίνα αυτό εδώ που θα γίνει εδώ πέρα. Ναι. Κοιτάξτε, επειδή βγάζει. Βγάζει συνέχεια πάντως. Για λίγο τώρα από τη σειρά που το παίζει. Ξέρω τώρα, αλλά μου την πέσανε λες και έχω άπειρα πυρομαχικά. Δεν τα έχουν μελετήσει όλα πολύ σωστά. Δεν είναι σούτε το παιχνίδι, ξεκάθαρα δηλαδή, για να σε βάλεις αυτό το mood και... Ή μπορεί να γίνεται στην πορεία, δεν ξέρω εδώ. Τότε τα βγάλε εδώ πέρα, μας γάμισε δηλαδή. Πάνε όλα τα πυρομαχικά, κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Ρίχτε, ξέρω που μπορείς να πάει. Μήπως έπρεπε να ρίξω εδώ για να γίνει ζημιά με το άλλο. Ναι. Εντάξει, οκ. Diablo 4. Diablo 4 έχει βγει τώρα. Παίζει κανείς. Έπρεπε να τα κάψω πριν βγουν. Ναι, μετά την πήρα χαμπάρι εγώ. Τέρατα, παιδί μου. Θα ακούς τι λέει. Ναι, τέρατα, παιδί μου. Είναι το
I have to cleanse it. Τι δηλαδή πάνω σε ανθρώπινο σώμα μεγαλώνει, τι εννοεί, μεταλλάσσουν το σώμα. Α, δεν είναι μεταλλαγμένοι. Ναι, είχανε μπετά τέτοιο. Σαν ΑΟΕ. Τώρα δεν φαίνεται τίποτα. Θα μπορούσε να έχει λίγο καλύτερα γραφικά πάντως. Ε. Φλιτ. Όχι, δεν είναι φλιτ, είναι πάγος. Έχει κάτι πάντως, κάτι γοητευτικό, βγάζει κάτι ωραίο. Πιο μεγάλα γράμματα, αλλά δεν βλέπουμε τη γράφη σου, λέει Σοκράτη, τι λέει ο Θεοδόσης. Ρε, γιατί γράφει με κεφαλαία κι αυτό. Να το. Ο βράχος σωτηρίας. Αυτό το συγγνώμη πρέπει να το γράψω μεγάλα γράφη. Συγγνώμη, να το νιώθω. Τι είναι αυτό? Πρέπει να μου φτιάξει άλλο όπλο τώρα εδώ. Burn. Burn. Burn the growth. Burn. Burn the growth. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να κάνουμε ψυχοπαθή που έπεσε σε αυτόν τον πλανήτη. What is wrong with Richard? Η αυτοκτησία είναι αυτή που δένει τον κόσμο. Σπηλιά του Νταβέλη. Για τραβέλι. Θεό, για σένα γράφουμε κεφαλαία. Έξαλλο, ο Σοκράτης λέει. Χαμός έχει γίνει με τον Σοκράτη. Έχει σηκώσει το stream στις πλάτες του, το chat. Όλο. Ωχ, ποιος είναι αυτός? Ξάδερφος. Ναι, τον ευρύκες. Θα το πιείς αυτό ή... Άντε, πιες το. Πάμε φτιάξε ένα ή να το πιω το δικό σου. Πιες το δικό μου. Γιατί σε βλέπω, εσύ τώρα εδώ πίνεις αντιβιώσεις, δεν κάνει. Πιέ, πάρ' το μου, τα νεύρα που έχεις πάσει. Ναι, το τερμάτ, έτοιμος είναι. Να το, αρχηγός. Λάσπη στα μούτρα. Τι έχει πάθει. Τάρανος. Σοκράτης, ωραία πούστη τώρα! Σοκράτη, σώσε μας! Και θα είναι τόσο ένα... Θα τη βγάλουμε παρακάτω. Τώρα πρέπει με πάγο, να υποθέσω στο στόμα. Αυτό. Είναι καλύτερη δουλειά. Για σπάσε πάλι τα δύο.
Γιατί είναι μπλε γι' αυτό. Μήπως δεν είναι του ρεύματος. Είναι του ρελέ. Είναι του ρελέ, μήπως είναι χαλασμένη και η ασφάλεια. Ωραία, για πάμε να δούμε τώρα. Ναι. Το σιγόλια σαπνία στιγμή στην έλα. Με αυτό. Ωρε πούστη, έχει κάνει μαλακιά με τον ερώτη. Κοίτα εδώ τον πούστη, το καλλιτέχνη, τι έκανε τώρα. Πέθανα. Σε ξύρισε. Έχει τη μαλακία του το κάθε boss από ό,τι βλέπω. Ναι, αλλά το πήγες ωραία σε κάποια φάση, γιατί βγήκες στο κόλπο. Ναι. Τώρα θα το πάρεις λίγο πιο γρήγορα. Έτσι δείχνουν τα στατιστικά. Είναι της πιο τρομακτικής φυλής αυτός. Δυσκολάκι παιχνίδι, φίλε. Δυσκολάκι. Δεν έχει πολύ ψάξιμο πάντα. Έχει ψάξιμο, δηλαδή σου δίνει μια αίσθηση του. Όχι, απλό κακό. Πώς είναι τα Dark Souls? Απέναντι. Ναι. Λοιπόν, μια στιγμή. Να κάνω ένα κουμπάνι, να δυναμώσω. Πάμε. Σαν να του βγαίνει τα αρχίδια έξω, δεν είναι. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αγαπητέ μου, σε βγαίνει τα αρχίδια έξω. Σαν την Καμίλα που βγαίνει το μάχη της έξω. Όχι, το ξαναβάλε μέσα πάλι. Καλά, περιμένει και λίγο. Σκατά. Τι κάνεις, μωρί? Richard,
Δηλαδή αυτό ήταν άνθρωπος. Ήταν ο καράφλας που ήταν στην αρχή στο διασημόπλιο. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. What happened to you, Richard? Tam. Why? I hope you're alive. Thanks, Thano. Κοίτα, εμένα μου αρέσει το παιχνίδι, παιδιά. Έχει τις μαλακίες του μέσα, τις εκνευριστικές, αλλά μου αρέσει, μου κάνει. Και το μυστήριό του. Ορίστε, φτάσαμε chapter 2 με αυτά και με αυτά. Ξημέρος. Τώρα... θα μπορούσε να είναι λίγο πιο δίκαιο. Τώρα την πίεση. Train, κάτσε να δω. Ερένα λέει, σημάδεψε, χειρομομβίδες. Τρελό, ε. Απλά πρέπει να τα αλλάζεις μετά αυτά, ε. Και πώς τα αλλάζεις, είπαμε. Όχι, κάπως τα αλλάζεις. Οπότε δεν θυμάμαι το μηχανισμό που τα αλλάζεις. Σκανάρεις. Άτσα. Αυτό είναι μια σπίδα. Και πρέπει να τα αλλάζεις. Μαλάκα, έχει πράγματα που πρέπει να κάνεις on the go. Την ώρα του... to go. Την ώρα της μάχης πρέπει να τα αλλάζεις όλα. Να κάνεις, να κάνεις αυτό το πράγμα, να βάζεις ασπίδα. Πάμε, Father, και Κυριάκος, γιατί απόψε ο σκοτώσεις. Σκοτώσεις. Ναι. Σόλο θα πέσει καλύτερη αξιολόγηση. Το πιστεύω και εγώ αυτό το πράγμα. Και γενικότερα τώρα έτσι όπως το παίζω εδώ πέρα, ναι, νευριάζομαι κάποια πράγματα που έχει, αλλά μου κάνει, μου κάνει. Έχει το μυστηριό του. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει λίγο καλύτερα γραφικά. Ναι, θα μπορούσε. Από εδώ πάω τώρα. Τώρα, μα είναι indie και τα λοιπά, το φτιάχνουν. Ναι, αλλά είναι πολύ μικρή ομάδα από ό,τι ξέρω. Και δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να σου φτιάξει ένα παιχνίδι και πάλι καλά. Παίζεται όμως, παίζεται. Δηλαδή, ακούει σε αυτά που του λες. Και πάλι καλά που είσαι και αυτό το αποτέλεσμα. Εφόσον είσαι και άνθρωπο που το δοκιμάζει και όλα στο πράγμα, καθώς σου έρχεται. Τώρα πάω κάτω ή πάω πάνω. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, καλή προσπάθεια, αυτό θες να πεις. Ναι, μου κάνει, μου κάνει. Αυτοί αν μαζέψουν λεφτά και από αυτό, θα μπορούν να φτιάξουν ένα πολύ καλύτερο. Και είναι και από τα λίγα παιχνίδια που βγαίνουν με τέτοια θεματολογία σε άλλους πλανήτες, sci-fi και τέτοια. Δεν έχουμε πολλά. Ένα Dead Space έχεις. Ναι. Ένα... δεν έχουν ιδέες όταν πολύ, 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 πολύ λίγα. Παλιούς ως τίτλους, συνέχεια όλες οι ταινίες. Όπως και ταινίες δεν έχει πολλές sci-fi να δεις. Πολύ λίγα. Το Alien, το Pandorum, το άλλο, το Horizon, το Event Horizon. Μετρημένες, τα δάχτυλα είναι φίλε και αυτές οι ταινίες. Άρα πας προς τα κάτω, καλώς. Ναι. Και είναι και, εντάξει δεν είναι και ακριβό δηλαδή, δεν είναι full price. Είναι περίπου στα 40 ευρώ θα το βρείτε. Και ανάλογα το μαγαζί μπορεί και παρακάτω. Ναι. Ναι. Είναι, ρε. Επειδή έτρεχες στο κενό. God bless. Τι λέει, blades of grass. Ωχ, τι είναι αυτά. Δεν μου την πέσουνε. Δεν νομίζω. Φυτοφάγα, δε. Πολύ τέτοιο είναι για φυτοφάγα. Interstellar. Είπε, είναι και διαφορετικό λίγο. Και το Αντάστρα ήταν καλό. Το θυμάσαι το Αντάστρα που έβαλε ο... Ναι, αυτό και αυτό ήταν περίεργο. Αυτό ήταν πιο καλό όμως ρε φίλε. Πιο... το καταλάβαινες πολύ καλύτερα το Αντάστρα από το Interstellar. Σου είχε ένα μοτίβο γιατί κάτι γινόταν στο... στον ουρανό εκεί πέρα στον πολυμόνα. Ναι. Πατέρας το έφτιαξε. Πήγαν να την ψάξουν τι παίζει με ένα τέτοιο για να βρουν μια...
θεραπεία για τη γη. Ναι, αλλά ήταν λίγο κουφό, ρε φίλε, το πώς συνέβη και το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση. Δηλαδή, πήγανε μέσα στον χωροχρόνο εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Και αυτός πήγε από πίσω και πέταξε κάτω το βιβλίο και είχε γίνει τόσο και δεν κατάλαβα μετά τι ήθελε να πει ο ποιητής. Εκεί ούτε και εγώ το κατάλαβα. Πώς γίνεται, τι διάολο. Την ώρα που πέσε το βιβλίο το είχε ρίξει αυτός που είχε γίνει μικρούλης. Ναι. Έχοντας περάσει από το σχίσμα του χωροχρόνου, από τη σκουλικότρυπα και βρέθηκε. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Και πώς κατάφερε και βρέθηκε σε αυτό το σημείο. Και ήταν ψιλομαλακία αυτό, καταλαβίστηκο, τελείως ήταν. Η ύλη, μου έλεγε ο άλλος. Μπορείς να μετατρέψεις την ύλη. Λέω, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Αν ο άλλος πρέπει να είναι επιστήμονας για να το καταλάβει, οκ, εγώ δεν είμαι, του λέω. Θέλω πολύ πιο απλό τρόπο. Στο αντάστρα κατάλαβα την υπόθεση από την αρχή στο τέλος, ρε φίλε. More equipment from the rooms. I must be getting closer to the crash site. Βασικά, ναι, double A παραγωγή. Μπορεί και ακόμα πιο κάτω από double A θα έλεγα. Είναι ένα indie, ένα τίμιο indie. Η σχολική επιτρέπα βοήθεια θα βοηθούσε για να βρεθούν στο... σε ένα σημείο που θέλανε για να βρουν πλάνο. Το arrival, ναι, το arrival το έχεις δει. Κατεβαίνουν οι εξωγήινοι και προσπαθούν να συνεννοηθούν μαζί τους. Ναι, το έχω δει. Αυτό είναι. Ωραίο. Και Τζέφερσον έχει λιώσει. Πόσα τρόφια έχω πάρει, ρε μαλάκα. 33% το έχω φτάσει. Να. Δηλαδή τι τώρα σε λίγο το κάνουμε πλατίνα. Έχω στόπε το παιδί, ποιος ήταν. Τόσο άνετη πλατίνα είναι. Καμιά φορά εξαρτάται και από τον άλλον να πώς παίζει, ρε φίλε. Άμα είναι πολύ καλός ο άλλος, μπορεί να το κάνει όντως ένα πλήθρο. Εντάξει, τι φάση ξέρω εγώ, όντως έτσι. Άμα μπορεί να το κάνει καθίνα. Αν ξέρεις πολύ, το πρώτο έχει τελειώσει. Ναι. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και τι, μόλις αλλάζουν χωροχρόνο, αρρωσταίνουν και παθαίνουν αυτά και γίνονται έτσι άνθρωποι και δεν έχει γίνει αυτή εδώ. Ας πούμε, αυτό είναι εδώ το μηχανισμό τώρα. Το είδες που σκάναρε. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος γιατί τον έχει. Δεν ξέρω γιατί τον έχει. Τον είχε στο Batman, θυμάμαι, για να βρεις κάτι πραγματάκι. Ναι. Κι άλλο, πάρε. Πάρε να έχεις. Πάρε για τις πύλες. Πάρε για το ένα, πάρε για το άλλο. Να, να. Πάρε έτοιμο. Πάρε να έτοιμο. Δεν έχω φιλτράκι. Ωραία, abilities. Μόνο ένα έχω ακόμα, ρε φίλε. Και από αυτά δεν έχεις πάρει και τίποτα. Τίποτα δεν έχω πάρει, ναι. Δεν μπορεί να είναι τόσο μικρό, ρε Μπάμπη. Δεν ξέρω τι υποχρεώσεις. Κάτσε να βάλω ασπίδα. Είναι πιο... δεν έχει απ' έξω αυτό το τέτοιο. Είναι γυμνός, βλέπεις. Ναι. Μες στο νερό τον έκανε ο ηλεκτρισμός, τον γάμισε. Γι' αυτό σίγουρος. Παίρνεις δηλαδή με τα στοιχεία της φύσης, καλά το πες. Ναι. Φως, νερό, τηλέφωνα. 6 chapters. Και είμαι στο δεύτερο. Και είμαι στο δεύτερο chapter τώρα. Ωραία, πούστε. Έλα στο νερό. Να σου δείξω κάτι. Να ρε φίλε, μπορεί να μην φανεί εδώ, αυτό το φέρνει. Όπου, 964 βόλτ. Γάμισε τα, τον ετίναξε στον αέρα, μαλάκα. Ρε, είναι εύκολη πλατίνα, λέμε, λέει. Μόνο ένα, δύο από τα gadget, λέει, που, είναι, που θέλει να χρησιμοποιήσει εχθρούς και όλα τα άλλα βγαίνουν με το story. Ο Μπίμπο, λέει, έχει 6. Περίπου 7 ώρες, λέει. Για σένα, μάκι που είσαι παιχτούρα, λογικά τελειώνεις. Πού το ξέρεις ότι είναι 7 ώρες, ρε, 7 ώρες. Τι ώρα θα δάμε τώρα. Πεχτά ώρα. Απέξω πεχτά ώρα. Το είδες, το τσεκαρές. Το πάντως ο Μπίμπο λέει ότι είναι 60 τσάπτερ. Οπότε υπολόγισε πόσο... Είμαι στο δεύτερο τώρα. Πόση ώρα έκανες αυτό. Ε, ναι, δεν περάσω και με την πρώτη τα όχι, παραπάνω από 7. Βγαίνει τρελό. Εντάξει. Ήταν μέχρι και να βρεις και το πάτημα. Τώρα κάτι κάνεις. Και πάλι...
Okay. Κανένας άλλος έρχεται. Πήρε σαν δούλευτο κομμάτι και το έχεις πάει να δούμε. Έχεις παίξει καλή διαφήμιση, να ξέρεις. Δηλαδή. Αυτό το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει το παιχνίδι. Μ' αρέσει. Θα τσαντιστώ, ναι. Εδώ τσαντίστηκα με τα... γιατί με τα Dark Souls τι είχα γίνει. Είχα γίνει... εξωφρενών είχα γίνει όταν τα πρώτο ξεκίναρα. Μόνο με τον αχέρι. Γιατί εσύ δεν είχες νευρίασει με τα Dark Souls. Με τον κόλλο θα το τερματίσει μόνο. Θα το πατάς κάτω και θα φεύγει. Με τα πόδια. Τα δάχτυλα τα μεγάλα των ποδιών. Έτσι περίμενε γιατί τώρα... Ναι, εντάξει. Εκεί όμως το Dark Souls σε πιάνει... σε αυτά τα Souls γενικά σε πιάνει λύσα να ψάχνεις. Δηλαδή σε έχει πάει κάτω. Είναι και οι τοποθεσίες που σε κρατάνε. Άμα τον κάψω, επειδή δεν έχει τέτοιο... Όχι. Έλα στο νερό. Όλοι σε εκεί τους έχεις πεθάνει. Ναι, έχει φτιάξει εδώ πέρα τώρα μαζικό τάφο. Άρα διάβαζα χθες για μία λίμνη. Όπου έχουν βρει, λέει, λείψανα μέσα από 700 άτομα. Σωρά. Και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει, λέει, τι μπορεί να είχε γίνει. Τι μου πέταξε τώρα και δεν βλέπω. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, τι λέω στιγμή. Δηλαδή πόσα χρόνια ακούγεται. Πολλά χρόνια πριν. Προσπαθούν να σκεφτούν, λέει, είναι πάνω σε μια ιαματική πηγή. Οπότε... τι να τους επιτέθηκε κάτι. Δεν ξέρω, μαζική εκτέλεση και μέσα στις ιαματικές πηγές και για ποιο λόγο. Ιστορικός δηλαδή κάτι δεν κολλάει στην όλη υπόθεση. Δεν είναι, λέει, τα λείψα να τωρινά, έτσι, ξαναλέω και πάλι. Ναι, αλλά είναι πολύ περίεργο σκηνικό το ότι βρήκανε μέσα από 700 άτομα λείψανα. Master Survivor. Και αν είναι και μασημένα, τίποτα, δύο. Η μαζική βάση ενός ζώου μέσα. Έχεις 700 δούλους και τους παράζεις, ξέρω. Ναι ρε φίλε, αλλά υπάρχει κάποια λογική, 700 άτομα εκεί μέσα. Κοίτα, ή όλοι μαζί να έχουν γίνει ή ένας-ένας, αυτό είναι το θέμα. Θα δώσουν εξήγηση. Για όλα δίνουν τώρα πια. Εδώ η φάση είναι λίγο Lovecraftia, ε. Δόξα τω Θεώ, η επιστήμη στην Ελλάδα πάει προχωράει προς τα πίσω. Θυμίζει λίγο Alien εδώ μέσα. Εκεί που του τα βάζει και τα κολλάπτει. Ναι. Σταύρο παιχτήμερο. Έτσι βέβαια. Τι είπαμε ότι είναι αυτά τα μόβ να τα συμπληρώσεις. Ποια. Αυτά τα μόβ. Φτιάχνουν, το βλέπεις το ένα. Είναι τα skill point. Τα σου δίνει, ναι, εντάξει, σου ανεβάζει το skill, τα skill point. Γιατί έχεις πει πολλά πολλά αυτά εδώ πέρα τώρα. Ναι, τώρα το έκανα δύο τα skill points. Ανέβηκα 12%. Μπούλο. Εντάξει, στην αρχή πήγαινε πιο μαγκωμένα, τώρα πας πιο... πιο άνετος. Ναι, το ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως, δεν έχω πάρει ουσιαστικές εξελίξεις, απλά έμαθα το παιχνίδι, πώς παίζεται. Μπάμε θέλει και ουσιαστική εξέλιξη, εντάξει, άλλο να ανεβάσει ενέργεια και αυτά για να έχει. Γιατί οι αρχικοί αργότερα μπορεί να δυσκολεύουν αργότερα. Μπορεί. Σαν chapter τα επόμενα. Fishing Hamlet, ναι, μοιάζει λίγο. Με πολλά μοιάζει αυτό εδώ τώρα, τέλος πάντων. Έχει επιρροές από πολλά παιχνίδια. Για να φτιάξει τώρα πια ένα παιχνίδι, δύσκολα. Αυτοί που το φτιάξανε παίζει να είναι τύποι οι οποίοι ασχολούνται και παίζουν κιόλας. Ναι, γιατί δεν. Πώς τα φτιάχνουν τα παιχνίδια. Άνθρωποι που παίζουν, δεν τα φτιάχνουν. Μπορεί να πρέπει να βγάλει φροσέφορη κάτι άλλο και να σταματήσει πια με τα μεσαιωνικά. Γιατί τα πάει πάρα πολύ καλά στα υπόλοιπα setting. Φτάνει πια με τα μεσαιωνικά. Έχει βγάλει Demons, Dark 3, 4 συν το τέτοιο που και αυτό μεσαιωνικό μπορεί να το πει. 5. Τι θα ήθελε να δει. Θα ήθελα, πώς έφτιαξε τον Bloodborne, πώς έφτιαξε το Sekiro. Okay. Κάτι άλλο, τέτοιο έτσι, άλλο, άλλο πράγμα, άλλο, τελείως διαφορετικό. Με την απόκριση τη γνωστή. Τώρα λέει θα βγάλει με τα ρομπότ. Ναι, δεν με ψήνει πολύ αυτό, μωρέ. Τι βάζει το διάστημα, θα ήταν ωραία. Τέτοια κατάσταση. Ω, έφτιαξε γέφυρα. Τι βάζει το διάστημα. Ναι, έτσι όπως βλέπεις αυτό, να έχεις έναν εξωγήινο χαρακτήρα και να γίνεται εκεί χαμός.
φτιάξει ένα αλόρ. Να αργήσει τώρα όμως, μην το ξαναφτιάξει. Μεσαίωνας μόνο λιώστε στη λάσπη, λέει ο Λαγουρές. Είναι μερικοί που γουστάρουν πάρα πολύ, εντάξει. Κι εγώ γουστάρω, αλλά μπούχτισα, δεν θέλω άλλο. Μια αλλαγή στο μάτι. Ναι. Το... Ας φτιάξει ένα Bloodborne 2, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, μάγια, σύγκας, εποχές υπάρχουν. Τόσες εποχές υπάρχουν περίεργες, ρε φίλε. Του διάστημα θα κάνει χαλαρό. Μπορείτε κάτσε να ξαναπάω από την άλλη. Πες τους. Τώρα εδώ έχω μπερδευτεί. Πού να πάω. Να βγάλουμε εσύ το show. Έρχεται Lies of P να καλύψει το κενό. Μακάρι, παιδιά, μακάρι, το εύχομαι να είναι καλό αυτό το παιχνίδι. Μακάρι. Έφυγε τι κάτι γύρω-γύρω. Ξυστή. Έχει ένα διάδρομο εκεί. Έχει ένα διάδρομο εδώ και έχει ένα διάδρομο εκεί απέναντι. Πού να πάω, δεν ξέρω τώρα. Και πού πήγες. Κάπου που δεν πήγες. Πουθενά δεν έχω πάει από στους διάδρομους. Flesh remains. Να ανέβω εδώ, καλώς ανεβαίνω. Μαλακία κάνω. Ήρθα από εδώ ήρθα. Καλώς των πραγμάτων εχόντων. Να πάω πάλι κάτω. Τι να κάνω ρε πως δεν ξέρω. Μεσαίωνα μπορεί να δώσουν και ωραίες. Ναι, ίσως μπορεί να φτιάξουν και κάτι διαφορετικό πάνω στο μεσαίωνα. Άλλα σκηνικά. Και όχι τα κλασικά. Τι δράμα το παιδί. Ναι. Του δεινάζει λίγο την πιτυρίδα. Να το σκέλος. Κάπο το σπίτι. Με κλείσει. Αλλά για να μας εκκλείσει δεν μπορείς να φύγεις. Ναι, λες και είναι δικό μου λάθος αυτό τώρα. Είναι αυτά εδώ τώρα. Πότε ήρθαν αυτά. Μειώνει τις αποστάσεις τα καλά καθούμενα. Πετύχω εκεί τις μαλακίες. Ναι, γιατί το μόνο.
Ιδίως. Ξαναγυρίσαν στο πόστο τους μάλακα, έτσι. Καλησπέρα, Λάζαρε. Λάζαρε, δεν βλέπω. Λάζαρους. Λάζαρους. Καλησπέρα. Σχολείς, έλεγε. Έχεις καθιερώσει σχολή. Λοιπόν, έχω έρθει από εδώ, μου φαίνεται πάλι. Τσάμπα κάτσε για τα σκοτώσω όλα αυτά. Ή όχι. Νομίζω σου έχει πανεβαίνει τώρα. Δεν ξέρω, εσύ στην πάπη. Στάμω πια. Στάμω πια. Κάτι λέει το αρχίδι. Ξέρω, αν πάω στα μαλάκα την κυρία. Από εδώ δεν κατέβηκα πριν, ρε. Ναι, αλλά δεν πήγες από εδώ. Από εδώ έχεις πάει. Μήπως έκανα μαλακία που ήρθα από εδώ. Όχι, από εδώ ήρθα. Να σου γαμίσω. Σίγουρα δεν έχω έρθει από εδώ. Χάθηκα τώρα. Κάτω εκεί το δέντρο, εσύ δηλαδή δεν το θυμάσαι. Ε? Θυμάμαι, τι πήγες από εδώ. Από εδώ ήρθα. Καλά πήγες εκεί πάνω. Από την άλλη μεριά. Για να δω. Ξέρω ρε πώς το πω. Εμένα μου φαίνεται ή όχι. Α, το μειώνει. Για να το αναδείξει. Μεγάλος. Το δω έτσι. Πώς έγινε έτσι να πάει. Έτσι το βγάλω, περίμενε. Sorry. Μουρλάθηκες τώρα, ε. Τι έγινε, λέω. Μπαμπή, νίσταξες, λέει ο Σοκράτης. Τώρα θα κλείσουμε, ρε. Περίμενε λίγο. Να φτάσω μέχρι το επόμενο boss. Δεν θα είναι πολύ. Να πάω από την άλλη μεριά, όπως μου πάει ο δρόμος. Να μην μπερδευόμαστε. Ναι, να από εδώ πέρα. Ωραία. Εγώ είχα έρθει από εδώ. Δηλαδή πάτησα αυτό, μπήκα εδώ μέσα. Και πήγες από εκεί που βλέπεις τα άλλα. Λες. Ναι, και ανεβαίνεις πάνω. Αλλά εδώ είναι τα markings, λέει. Τα flesh remains. Να σώσω. Ξαναβγαίνουν αυτά. Ξέρω τι κάνουν τα μπουρδέλα. Έτσι γιατί δεν βλέπω. Ξαναφέρω πάλι εδώ, μαλακία έκανα πριν. Κάνει μαραθώνιο, όχι μαραθώνιο, δεν μπορώ σήμερα μαραθώνιο. Δεν είμαι σε κατάσταση. Σωστή. Είδατε τι είναι πριν με το παραμικρό μου. Να, από εδώ αυτά δεν θυμάμαι ποτέ ήρθες. Δεν ήρθες. Μικρή είναι η απόσταση. Τι έχει γίνει ρε Μπάμπη τώρα. Γιατί με στεναχωρεί έτσι. Τα θυμάμαι αυτά, έχω ξαναπεράσει από εδώ. Ναι, αλλά θα τα έχεις πάρει. Έχει σημασία αυτά, πρέπει να κάνει regenerate για να... Εδώ δεν βγήκε ο εξωγήινος και πιάσαμε την κουβέντα. Με αυτά τα ζώα εδώ πέρα. Εδώ δεν πήρε την αναβάθμιση. Ναι ρε φίλε, καλά έλεγες εσύ. Αλλά δεν θα ξαναβούν αυτά νομίζω εκεί πέρα. Μαλακίες τώρα.
Πώς μου το έκανε έτσι τώρα εδώ και με γύρισε έτσι. Κάπου μπερδεύτηκες εσύ. Συσβιάνει το λάδι. Μας πεις λέει στο τέλος λέει τι αποκόμισε από όλη αυτή την εμπειρία. Εκτός από τα Bake Rolls. Εγώ να τους πω ότι... Πώς σου φαίνεται το παιχνίδι έτσι όπως παίζει. Μια χαρά είναι, σας το είπε και πριν. Δηλαδή σου φαίνεται ενδιαφέρον να το δεις, να συνεχίζει κάποιος. Ναι, να συνεχίζει κάποιος, όχι να παίζω. Να συνεχίζει κάποιος, όχι να ασχολούμαι. Συγγυμένα, μεγυμένα. Ωραία, βρήκαμε εδώ το λίθο. Κατεβήκαμε από εκεί, ρε Παναγία μου τώρα. Από εδώ. Από εδώ που ήμουν πριν που πολέμησα αυτούς τους μαλάκες. Μουρλοποιήθηκα. Γιατί σου λέω καλό μου παιδί. Πώς το είχε πει. Βοήθεια γειτόνι, τρύπα μου δεν γλιτώνει. Άκου καλό μου κορίτσι, λέει, να σου πω. Με 100 ευρώ μπάμπι το σύγκρις. Μπα, με 100 ευρώ. Είναι πολύ περίεργος ο μπάμπις να παίξει. Δεν έχει και λεφτά μου δώσει, θα αποκλείεται να γίνει αυτό που ρωτάτε και... Τώρα άμα θες να μου δώσει 100 ευρώ, αλλάζει, δεν ξέρω, μπορεί να... Δώσε μου 100 ευρώ και θα σου πω εγώ τι θα κάνω μετά. Αλλά να με δεις εδώ να το παίζω δύσκολο. Πού το έχεις πάει. Να πω εδώ μέσα τώρα τι να κάνω, δεν ξέρω. Ωραία, δεν έχεις πει εδώ, πήγες εδώ, δεν θυμάμαι να έχεις πει εδώ. Χάθηκα με τη μαλάκια. Δεν είναι δυνατόν. Κοίτα που είμαι. Το είδες. Ο βράχος. Αριστερά πηγές. Όχι, να πω αριστερά τώρα. Γάμο τον μπελά, γάμο. Γιατί έτσι ρε φίλε. Ένα και ένα δύο κάνουνε τώρα εδώ πέρα. Τι φάση. Γιατί μας τα άλλαξε τώρα. Μην κάνεις και μια απλοπαίδεια, μια διέρευση, κάτι. Ρε φίλε, κουράζει αυτό το πράγμα. Δεν έχω χάρτη. Εκτός και αν έχω χάρτη και δεν τον έχω δει τώρα. Περίμενε. Abilities, log, παπάρια. Αυτό μειώνει το χρόνο. Πόσο θέλει. Μπορώ να το πάρω. Δεν μπορώ να το πάρω. Να μειώσουμε το χρόνο που φορτώνει τα όπλα. Τουλάχιστον. Κάτι. Τα έχω ξαναδεί, ναι. Από εδώ έχεις περάσει. Ναι, είχα περάσει. Είχα τσιμπήσει όλα αυτά. Χάθηκα μαλάκα. Δεν έχει χάρτη. Καληνύχτα ρε ποέ. Ούτε χαρτί να σκουπιστούμε δεν έχει. Καληνύχτα. Κοίτα να δεις ρε φίλε τώρα. Γιατί με ταλαιπωρεί έτσι με τους δρόμους. Βλέπεις που δείχνει το βελάκι. Έτσι βλέπω. Μου κάνει εντύπωση τώρα που δεν μπορώ να φτάσω εκεί.
στο αρχικό σημείο πάλι. Λογικά θα έχει σπηλιά που πηγαίνει ευθεία, ρε φίλε, δεν μπορεί. Μα από εδώ δεν έχω πάει, ευθεία. Από εδώ δεν πρέπει να έχω πάει. Όχι, έχω πάει και εγώ. Ελπίζω. Έχω πάει, ρε φίλε. Μειώνεται, ε. Πού πας όμως, γιατί το βελάκι σε δείχνει έξω από αυτήν την περιοχή όμως. Πρέπει να φεύγεις, είναι γύρω γύρω. Λογικά. Και πηγαίνεις κάπου από εδώ. Πρέπει να ανέβω εκεί πέρα πάνω. Κάπως, ναι. Τι μάπα, ρε φίλε. Τόση ώρα μας είχε στην τζίτα τώρα πριν να, να μας κάνει να κολλήσουμε. Ο Τζιμάκος έχει δικά του πράγματα, ρε. Δεν βγαίνει, πάπη, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, είναι η ώρα να κλείσουμε. Αφή η γεφυρούλα, τι είναι η πρώτη εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Σαν να τις φτιάχνουν, φέρνει. Λες. Πώς φεύγω από εδώ, ρε μαλάκα, από εδώ πέρα μέσα πάω. Ας πάω. Είσαι ένα αυτό. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, ναι, μάλλον. Τι μπουκιαράκια αυτά. Δεν έχει χάρτη, ρε φίλε, απορώ. Στα μπός μου βγάζει. Δεν έχει χάρτη. Να συνεχίζει να έρχεσαι Παρασκευές, λέει ο Μίλτος, να αράζουμε. Ό,τι μπορώ, παιδιά. Είναι για ένα λόγο και το θέμα. Ποιο θέμα? Τη δουλειά. Τι θες να παίξεις? Ή ποιος θες να... Την άλλη φορά έχεις βάλει τρία άτομα και μιλάει εδώ μέσα. Άλλο αυτό. Παράδειγμα, καταλάβεις, μπορεί να θες να κάνεις κάτι τέτοιο. Εκεί κάτω πρέπει να πάω, ρε φίλε. Και πώς στάνεις εκεί, φίλε? Εδώ σε θέλω. Βλέπεις, εδώ είναι όλο αποκλεισμένο, δεν είναι πολέμησα τον boss. Έστω. Ωραία, όποτε μπορώ, είδες, άκου. Είμαστε. Εντάξει, όποτε θες και τέτοια είναι. Βέβαια. Πήγαινε από εδώ. Τσα πάρω αυτό. Πάλι καλά, δεν πήγε κάτω. Από τη σπηλιά, Μαγκή. Ναι. Φοραδίσιο γόλιο της έχω φτιάξει πάντως. Δηλαδή. Περίεργος είναι. Τι κάνει τώρα. Μόνος μου λάνει. Μην δώσε το μου, ρε. Τι να σου δώσω. Το βίντεο σου έτσι. Εντάξει, μην το σφίγγεις πολύ και δεν μπορώ να τα ανοίξω μετά. Τι έπαθε. Αρχίναν και χαλάνε όλα κάμερες τα ίδια, δεν πάει. Ναι, δεν δουλεύει. Κάτι πάθει μαλάκι. Αν θέλει να ντουέτο την άλλη Παρασκευή, μου βάλεις Resident. Resident. Ναι, θέλει να ντουέτο. Θα το δώσει μέσα και εμένα. Θα έχω, θα δώσει. Ξέρω να δούμε τι θα κάνω. Να σου πω, ποιος το καλώδιο που εκεί πέρα να πάει να γαμηθεί.
εσύ δεν με τις μπαλαντές, όλες σου πω. Ναι, όλα ρε μαλακά, χωρίς μπαλαντές δεν κάνεις δουλειά. Πες μου, μόλις εσύ δεν κάνεις μπαλαντές, δηλαδή έχω ξαπλώσει στο κρεβάτι και η μπρίζα είναι στο άλλο στενό. Όχι εδώ. Εδώ, ναι εδώ. Καλά πάω. Ωραία, τα περνάμε όλα αυτά. Εκεί τι είναι αυτό το... Κτίσμα ρε φίλε, ναι, ξέρω εγώ. Τι σημαίνει σαν πορτούλα αυτό, τι κάνεις κάτι. Τίποτα δεν κάνεις. Γι' αυτό το είναι κτίσμα είναι το καλό. Μάλιστα. Από εδώ δεν πάει. Φίλοι σαν σκεφτείς τώρα τι κάνεις. Ναι, μου κάνει εντύπωση που δεν μπορούμε να βρούμε τέτοιο. Να βρούμε άκρη. Ναι, μυστήριο πράγμα. Τώρα άμα είναι να χάνεις έτσι χρόνο, ξέρω εγώ, δεν είναι... Ωραία, έστω ότι βρέθηκα εδώ. Από εδώ έχεις πάει και έχεις... έχει δύο περάσματα και όλα. Και πήγα πριν από εδώ, έκανα τον κύκλο, ωραία, ναι, τα είδαμε αυτά όλα. Και εδώ, που με έβγαλε κάτω, όχι, πολέμησα κάτι μαλάκες εδώ πέρα μέσα. Ωραία, θα συνεχίσω εδώ στο δέντρο. Στο δέντρο τι παίζεις, δεν έχεις πάει καθόλου από εδώ. Δεν έχω πάει γύρω γύρω. Έχεις πάει και δεν έχεις πάει. Μιλού πήγα ρε φίλε, δεν έχει κάτι εδώ πέρα, εδώ συγκεκριμένα δηλαδή. Ανεβαίνεις από εδώ πάνω. Πώς είναι έτσι. Σαν μπεμπιλίνο είναι το παντελόνι φταίει. Όχι για το αυτό που φοράει η κοπέλα. Γενικώ σαν άπλυτα άντερα είναι για το... Yeah. Για το κοντό σου, για το κουκουρέτσι είναι μέσα από το οποίο. Ξέρεις που τα πετάς έτσι μέσα, στη γούρνα. Και εδώ κάτι κόκαλα έχει, ναι. Εδώ και εδώ ξανανεβαίνεις και εδώ. Πολύ ωραία. Και μετά τι. Να μπω εκεί μέσα. Βρίσκομαι σε αδιέξοδο εδώ. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, ρε Μπαμπή. Σαν άρρωστος αισθάνομαι. Τι είχε κάνει ο Σπίλμπερκ. Βγες και πήγαινε από εκεί. Γεια σου και σε ένα Νικό. Ω, τον Νικόλα. Άργησε σήμερα, Νικόλα. Δουλεύες. Να. Τι είναι αυτό τώρα. Ξέρω, κάτσε εδώ. Log entry. Recently killed. Bite wounds are approximately 6 inches deep. What could have done this? 6 inches βαθύ. Some vicious beasts are τα τραύματα. Δεν έχει πολύ χώρο. Τώρα θα έχει μπόσει εδώ. Να... Όλος είναι βόρτι. Τι είναι αυτό ρε Μπαμπή. Όλοι να σου διάρκειες. Ένα στόμα που έχει. Κοίτα πως είναι. Σαν τα τρέμορ είναι, τα θυμάσαι. Log entry. Overdeveloped mandible is filled with razor sharp teeth. Έχει πρωτότυπα. Extremities are very strong. Σου λέει σε έναν άλλο πλανήτη πως θα είναι τα ελουροειδή. Αν και αυτό δεν είναι, είναι σκυλοελουροειδές. Κι άλλο. Ναι. Ω, βέβαια σε αγγελί. Δεν τα αποφύγω τώρα αυτά. Μπορώ. Ωραία.
τόσο εγώ την ασπίδα μου. Και δεν θέλω να το ξανακάνω αυτό με τίποτα. Είναι επίπονο και μόνο. Θα σου το παγώσω. Γαμιόλι. Έσβησε. Γαμώ το σπίτι, γαμώ. Έσβησε. Έχει εδώ τέτοια. Δεν έχω πολύ ζωή. Βλέπεις εκεί τι γίνεται, έτσι. Δεν κάνουμε καλή ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Λίγο το gameplay θυμίζει, Νίκο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Returnal. Το Returnal είναι 20 σκάλες πάνω. Εντάξει, αυτό έχει κάποια στοιχεία που έλεγα και νωρίτερα, έτσι, roguelite, ας το πούμε. Κάποια στοιχεία. Θα το καταλάβεις όταν το παίξεις, δηλαδή από checkpoint σε checkpoint, άμα δεν φτάσεις, πρέπει να κάνεις όλα από την αρχή. Λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούσε στα παλιά παιχνίδια, φίλε, με τις πίστες τις παλιές. Όλα regenerate. Ακόμα και τα βίντεο βλέπεις δηλαδή από την αρχή. Και το κάθε checkpoint έχει το σύστημα που έχουν τα Dark Souls, ας πούμε, σαν bonfire. Ωραίο αυτό εδώ που βλέπω τώρα. Ξημερώνει. Με τον πλανήτη γη. Φτάνεις. Αλλά... Ναι, είναι αυτό. Φυτίλια γίνω. Όχι, όχι, δεν είναι ρογκλάκ. Έχει κάποια στοιχειάκια μέσα, αλλά όχι, δεν είναι ρογκλάκ. Είναι γραμμικό, συνεχίζει δηλαδή. Σε κάθε checkpoint γίνεται progress. Το άλλο είναι το ξημέρι, το κεφάλι, αυτή μου θυμίζει, ναι, του Προμηθέα, ίδιο. Για παράδειγμα, αν χάσω τώρα παρακάτω, θα πρέπει να το ξανακάνω αυτό, να ξαναδώ αυτό το βίντεο. Και θα πρέπει να ξανακλείσουμε πάνω το ψυχαμά από την αρχή το stream. Παράνοια. Παράνοια. Είμαι ένας άλλος, όσε... Κράφτ. Γκλίνγκ, πάλι θα πετάξει. Άντε, ας κάνουμε train. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Πήγε κοντά. Α, να το στείλει εδώ θέλει. Πήγε εκεί. Και για να το τεινάξω στον αέρα. Το αποσπάσετε το σωχήμα σου. Δεν έρχεται πάνω σου. Ναι. Καλό. Το θέμα είναι ότι δεν έχει μπαταρία πολύ. Να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω. Γιατί στο δίνει για τα λιοντάρια, μαλάκα αυτό. Ναι, ο γιος δεν μπορεί να τα βάλει με τα λιοντάρια. Μου βγουν 3-4 μετά, θα σε ρημάξει. Το σαν είσαι ο Ηρακλής. Ηρακλήτ. Ηρακλή που αρώ. Έχει Ηρακλήτ τα βάλει. Ο Χρήστος έχει λόξα με αυτή τη λέξη. Ηρακλήτ. Ξέρεις γιατί όμως έχει λόξα. Στα περισσότερα σπίτια βάζουν τέτοιο. Ναι. Ναι, γιατί έχει απίστα από πάνω. Θα μην γυράσει. Όσα μονώνουν τώρα που είναι φρεσκαδούρα, αναγκαστικά κάνουν και αυτό. Βάζουν Ηρακλήτ. Σε 2-3 σπίτια το συνάντησα. Μπράβο. Αμέ. Σουρφασέρ. Σουρφασέρ. Τι κάνει. Ωχ, λιοντάρι. Ξέρεις τι με ανησυχεί τώρα. Για indie λέει και φθηνή παραγωγή φαίνεται καλό. Ναι, στο PlayStation παίζω.
crash site must be close. Απλά μωρέ για PlayStation 5 θα έπρεπε να ήταν λίγο καλύτερο. Τι έπρεπε να κάνω τώρα. Αχα. Αχα. Τι. Οπα. Άλλο. Οπτικός ό,τι βλέπετε. Πάμε προς τα πάνω, να δούμε τι γίνεται. Α, έχει εξτραδάκια. Θα το φτιάχνω. Θα βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση, πάμε. Σίγουρα. Ω, γέμισε ο τόπος. Δεν μ' αφήνει να φύγω. Τίποτα δεν γίνεται. Τι ρε! Εγώ τώρα ήταν boss γιατί... Όχι με το VR, πώς θα πας, έπαιξε καθόλου, δυστυχώς δεν έχει πολύ... Ναι, αυτό είναι το αρνητικό του VR, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε σε βίντεο αναλυτικά. Θα φτιάξουμε βίντεο με τον Μίτσο. Το οποίο θα στα πούμε όλα. Δηλαδή, από τα αρνητικά που μπορείς να πεις ότι έχει το VR πλέον, έτσι όπως έχει φτιαχτεί αυτό το πράγμα,
είναι πλέον ποικιλία του, αλλά αυτό είναι για λίγο, δηλαδή θα διορθωθεί. Το ότι δεν έχει πολλά παιχνίδια, τέλος πάντων, να κάτσεις να ασχοληθείς. Το άλλο που με ενοχλεί εμένα είναι ότι έχω πάρα πολλά παιχνίδια VR από το παλιό και δυστυχώς δεν τα φέρνει ως backwards compatibility ή δεν σου δίνει το δικαίωμα να τα αναβαθμίσεις, ρε παιδί μου. Μαλακία αυτό το πράγμα. Γιατί για παράδειγμα το MOS το έχω και δεν με αφήνει να το πάρω δωρεάν, ας πούμε, στο PlayStation VR 2, να κάνω μια αναβάθμιση δωρεάν, ή τουλάχιστον έχει 40 ευρώ το MOS, ξέρω εγώ, στο PlayStation VR 2. Ωραία, εφόσον το έχω στο 1, να με αφήσει τουλάχιστον να το ψωνίσω με λιγότερα λεφτά, με 5 ευρώ, με 10 ευρώ, δεν ξέρω. Δεν το κάνει, είναι full price όλα. Και θα γίνουν όλα τα PlayStation VR 1, θα γίνουν όλα μετατροπή σε PlayStation VR 2, αλλά θα πληρώνεις full price για να τα αποκτήσεις. Που για μένα αυτό είναι μεγάλη μαλακία, αρνητικό, πάρα πολύ αρνητικό. Στο ότι τουλάχιστον δεν σου δίνουν ένα σκολοπατάκι, ένα ελευθερωτικό κάτι, γιατί τα έχεις ξαναπροσωνήσει, δε αδερφέ. Για παράδειγμα, τώρα έχω 3-4 παιχνίδια στο VR 1, ξέρω εγώ, Doom VR, Resident Evil VR, έχω και άλλα δύο τώρα δεν μπορώ να τα θυμηθώ, τα οποία είναι σε retail μορφή, πρέπει να τα παίξω ντε και καλά με το VR το πρώτο. Κάνουμε τώρα εδώ, ρε Μπούστη. Περνάει το ποταμάκι. Καλύτερα, να την γύρισα. Εγώ πάντως το ματσούκι αυτό δεν το βάζω στο κεφάλι μου. Γιατί, ρε Σπύρο, τι φοβάσαι? Τον τερασινέ παίζει? Όχι, δεν παίζει. Αλλά θα το φέρουν στο VR2 και θα σου πούνε πλήρωνε ξανά από την αρχή τα λεφτά όσα έχεις δώσει. Δεν αφήσει τίποτα. Τι είναι εδώ, ρε μάγκα, βιομηχανική ζώνη? Ποιος είναι εδώ? Τι θέλει? Ναι, πέσεις, έχουμε δουλειά τώρα. Okay. Αυτό είναι το πλοίο με το οποίο ταξιδεύαμε στην αρχή. Κωδικό. Δεν με βάζεις στα πλάγια. Diablo 4 θα παίξετε. Είδα ότι ο Μαδραβίλης δεν κατάφερε να παίξει την πέτα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν καίγομαι, ρε φίλε, με το Diablo 4. Τι έγινε τώρα? An improvised power source. Looks like Tam's handiwork. Can't open it without a key card. Αυτό το game που παίζω τώρα, Θάνο. Something is really wrong with Mike. I've placed him in the bio bed and I'm running tests, but his skin is changing. Commander Robinson. Είναι καλό. Μ' αρέσει και εμένα. Εντάξει, το κανονισές. Καλά, τελειώνουμε, δεν μπορεί να κάνει λίγο υπομονή? Όχι. Πολλά λόγω διολόγους έχει. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουν βάλει στον Diablo καμιά άλλη περιοχή. Που κάθε Diablo έχει τις ίδιες περιοχές. Μόνο το πρώτο ήταν διαφορετικό, που ήταν όλο dungeons. Όλο το ίδιο ήταν. Κατέβαινες και ήταν όλο το ίδιο, μαλάκα. Μαλακία. Φτιάχνουν το 2, το οποίο ήταν αριστούργημα. Αυτό είχε άλλες περιοχές όλη την ώρα, ρε φίλε. Και εδώ θέλει key card. Οπότε πρέπει να την βρω και να γυρίσω πίσω. Τώρα πώς βρέθηκε το διαφημόπλιο εκεί?
Αυτό το διασημόπλαιο είναι το οποίο, το διασημόπλαιο με το οποίο ταξιδεύαμε, να υποθέσω. Ναι. Εκεί θέλει κωδικό, εδώ τώρα μπαίνει, αλλά... Οπα, sorry. Άρπαντιν. Δεν μου έχει δώσει checkpoint μέχρι τώρα, μαλάκα. Απίστευτο. Ή δεν το έχω δει εγώ ή δεν μου έχει δώσει. Να τη... Τη βρήκαμε την κάρτα. Θα σου δώσω τώρα, δεν μπορεί. Κάτι είχε εδώ κλειδωμένο. Εκεί θα την βάλεις. Αχ, αχ. Άλλη ματσέτα. Το Diablo το 2 το remake είναι τουμπάνο, ναι ρε. Crafting. Καινούριο κάτερ. Κατρεπιλά. Το έκανε πιο δυνατό τώρα το, τη ματσέτα. Κάτσε να δούμε εδώ στο γραφείο, πρέπει να έχει τον κωδικό. Graduation day. Feels like it happened in another 06-2010. Λογικά. Τι πιο συνήθες. Τι πιο συνήθες, να βρεις τη φωτογραφία τώρα. Πάντα στις φωτογραφίες, μα είναι κλασικό αυτό. Text 1. Medical log. Mike's situation has become dramatically worse. Θα το τιμήσω το Layer Sophia, ναι. Μ' αρέσουν τα Layer Sophia και τα δύο μ' αρέσαν. Πιο πολύ το ένα βέβαια, αλλά... Tim recorded the coordinates to the computer. Α, δεν είναι επί της παρούσης. Τι έχει γίνει εδώ? What is up there? Ράστα. This... Και πιο κάτω βράστα. Τα πόδιμα, λέγε. Θυμίζει λίγο αυτό το τουλάχιστον βάστα. Ναι. Ζει ακόμα. Το μυαλό του κοίτα πως έγινε κουκούτσι. Ζει, όντως. Κουκούτσι λέει το μυαλό του. Τι άλλο κάνουμε εδώ τώρα. Πρέπει να βρω στοιχεία. Σαν και τελάκι παίζει, ε, στο βάθος. Κάτι κάνει αυτό, να δω μου φαίνεται. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Κάτι ψάχνει πάνω του. Δεν βλέπω προκοπή όμως. Εδώ. Ναι, το γράψε. Εντάξει, συμπαθητικό είναι. Τρώγεται. Έλα, μιλήμε μαλακίες τώρα, παιδιά. Είναι καλό το παιχνίδι. Πολύ καλή προσπάθεια. Μπορώ να... Τα χειρότερα μετά θα έρθουν. Ένα εκεί στον υπολογιστή, κάτι θα κάνεις. Πήγε κάτι στον υπολογιστή, δεν πήγε. Α, κάμερα. Does this mean that the mutations are artificially induced? Αλλά και αντικειμενικά να μιλήσουμε. Είχε ένα χ εκεί στα τέτοια, μου φάνηκε. Κάτσε ξαναπώ, απέρμα. Σε αυτά εκεί που ήταν μπουκαλάκι. Την άλλη, πώς θα... Όχι. Όχι. Εδώ τίποτα. Τίποτα, στον πεθαμένο κάτι κάνεις τώρα εδώ, μου φαίνεται. Medical log. Patient's body is covered by abnormal cancerous growth. Πρέπει τέτοια καλά να τα βρω τώρα αυτά τα στοιχεία και τα τρία, ναι. Φεύγεις, αλλά δεν υπάρχει πρόοδος. Ε, τι να το κάνεις, ότι κάτσε εδώ να βρούμε άκρη. Τι είναι. Τι φάση, αμάς.
Γιατί δεν βρίσκουμε αυτό που είναι να βρούμε. Εδώ τίποτα. Τι θέλει εδώ αυτός ο μαλάκας τώρα. Καμίσου. Το δεν φαινόταν με τίποτα. Και πρέπει να πατήσεις τώρα στο μηχάνημα ή στον εγκέφαλο απάνω. Στο είναι εγκέφαλο λογικά. Στο μηχάνημα. Medical log. Patient's body is covered by abnormal cancerous growth. Temp 39.8 degrees Celsius. Pressure highly irregular, 190 by 120. Heart rate 136. Pupils highly dilated. Inducting 120 cc's of protein synthesizer in hopes of lowering. Δεν μπορώ να δω τον εγκέφαλο του, ρε φίλε. Normalizing. There's a wound in the upper torso, triangular in shape. It looks like it was made by a solid thorn-like projectile. Τι έπρεπε να πιστεύει, τον ώμο του. Tamara was taking blood samples. 3/3. Εκεί τι θα κάνεις τώρα. Θα πατήσω εδώ και θα μου δείξει τι ακριβώς έχει συμβεί με το ιστορικό. Ξέρω εγώ. Tamara's analyzing Mike's blood and discovered that it's contaminated with unknown nanite machines. Ήρθε εδώ, πάτησε το, έβαλε το αίμα. Mike's body, which means his condition is artificially induced. Μετά πήγε από εκεί και τα έπαιξε στον υπολογιστή. Στοίχημα. Περίμενε λίγο, γιατί έχουμε... Είδα, είναι τρία έχουν μαζευτεί. Τι να βάλω τώρα, βάλω εδώ. Δεν μπορώ να το πάρω αυτό, γαμώ το. Δεν μ' αφήνει. I have to follow these coordinates. It's the only way to help both Tam and Mike. Ωραία. Νομίζω τελειώσαμε από αυτό εδώ. Πρέπει να βγω έξω τώρα. Από εκεί πάει. Όχι. Άρα πρέπει να πάω πίσω. Δεν έχει τίποτα. Εκτός από αυτό το αρχίδι που συνάντησα μπροστά μου. Όχι. Χιόνια, Μπομπή. Τώρα έχει κρύο, λέει. Θα βάλει το τζάκετ, λέει. Θα βάλει το βάλει. Chapter 3. Τώρα πέρα. Πόσα chapter είπε ότι έχει. 6. Κάτσε να ανέβω την ανηφόρα να σωθεί. Τώρα νομίζω ότι είναι να το κλείσει. Και θα το κλείσω, ναι. Κάτι λίγο σιγά, παιδιά, λέγει, μάτω στάμπο. Ναι, αλλά γι' αυτό θα τον ακολουθήσουμε. Να. Η πέτρα. Ωραία, αλλάξαμε chapter. Μια χαρά. Τι για πρώτη φορά. Νομίζω και ρηλέ είμαστε. Δύο παρά είναι η ώρα. Κρατήσαμε ώρα αυτό το stream. Έχετε παράπονο το χρόνο, γιατί εγώ κάνω και προπόνηση. Κάθομαι και παραπάνω, αλλά αύριο θα έρθω το πρωί πάλι. Είμαστε στον αέρα, 3 ώρες και 40 λεπτά. Ε, καλά είναι, φίλε. Καλά είναι, πάρα πολύ καλά. Ωραία, φίλε. Ήρωες, καλά. Ξέρω γιατί το είπε το ήρωες τώρα, γιατί κάθεσαμε και είδαμε αυτό το πράγμα μέχρι τελευταία ώρα. Καλό παιχνίδι, ωραίο, αλλά... Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Κόφτε τις μαλακίες. Εμένα μου άρεσε, παιδιά, μου άρεσε. Έχει τις μαλακίες του, είναι λίγο, λίγο, λίγο. Τις είχε. Τις αγίδα που ζωήσεις. Πώς να σου πω. Ας πούμε ένα τεχνικό στο πώς πολεμάς, αλλά συνηθίζεται, ρε φίλε, δεν το δεις μετά. Άμα είχε χάνει λίγο καλύτερα μηχανήματα, θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ναι. Δεν έχει υπάρχει το... πρόβλημα. Σαν... Κοίτα, επειδή αυτοί το συγκρίνουν τώρα με βλέπουνε, βλέπουνε στα μάτια τους, βλέπουνε το Returnal. Το Returnal έχει τέλειο χειρισμό. Ναι. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, είναι λίγο χειρότερος ο χειρισμός από το Returnal. Είναι ωραίο παιχνίδι. Μου έκανε. Ο Μπάμπης το λάτρεψε, λέει, δεν το αγοράζει, τον βλέπω. Ναι, τι λες. Τι λες τώρα.
Κάτσε καλά. Έφυγα αύριο το πρωί. Για κομμάτια θα γίνω. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Αν όλα πάνε καλά, Κυριακή θα έχουμε stream. Stream λέω. Βίντεο. Sorry. Και αυτά. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Καλό σας βράδυ, μάγκες. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη. Η επόμενη οπότε θα είναι η Κυριακή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Και όπως πάντα, stay joystick. Τόμα.